Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για 60. Δεν το έκανε επίτηδες. Ήταν από χθες. Κάπου είναι το μάτς, περίμενε. Κάπου είναι το μάτς, θα το δούμε. Να το βάζω. Μην ξεχάσεις να δούμε το μάτς τώρα, ναι. Αυτό μας έλειπε. Γεια σας. Καλή βδομάδα. Μια πολύ ωραία Δευτέρα ξημερώνει. Πολύ ωραία Δευτέρα όμως. Η φάτσα του Στέργιου είναι η προσωποποιημένη Δευτέρα. Να σας πω κάτι λίγο. Δεν θέλω να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Με τίποτα. Για μπάσκετ να μιλήσουμε. Έτσι, για μπάσκετ. Δεν μου λες. Όλοι αυτοί που φωνάξαν αντίο, αντίο εκεί στην Α2. Πέσαμε μούτσο, αυτό βάλε. Βάλε λίγο. Αντίο, αντίο εκεί στην Α2 που μου είπαν όλοι αυτοί. Χρήστε, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Να το μάτς. Τώρα ξεκινάει δεν να δούμε. Δεν μας νοιάζει. Κωστά. Είπαμε δεν θα πούμε για μπάλα σου τίποτα. Σου έχω πει δεν θα αγχώνεσαι για τον μπάσκετ. Στο έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί είναι για την πτώση. Χθες λοιπόν κλείδωσε. Τι κλείδωσε, ότι δεν θα πέσει κανένας. Ότι δεν θα πέσει κανένας. Αφού είναι να πέσουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα σωθούν. Ναι, όντως. Άσε που νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα σωθούν με. Αγωνιστικά. Από μια πολύ καλή επιτροπή. Όπα. Επαγγελματικό αθλητισμού, Στέργιο. Είναι καιρός. Πολύ καλό, Χρυσάνθε. Είναι καιρός η αγαπημένη μας κυρία Μαρούπα. Μου έλειψε δύο μέρες. Να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Το χιούμορ σου μου έλειψε δύο μέρες. Θα ψηφίσει. Είναι αλήθεια. Τι, ποιο χιούμορ. Ποιο χιούμορ, δεν είναι. Πραγματικότητα σου λέω. Είδηση δίνει τώρα. Στην έχω πει την είδηση εδώ και καιρό. Πληροφορία δίνει. Ότι θα υπάρξει θέμα εντός των ημερών. Για δύο συν μία ομάδες. Ακούστε σάλια αλλού. Και όταν βγει το θέμα, Στέργιο, θα το λένε. Για δύο συν μία ομάδες. Και θα λέτε πάλι να τηρηθεί νομιμότητα. Και πλάκα θα είναι πάλι για πολυδιοκτησία. Τέλος πάντων, πολύ ωραία περνάμε. Να μαλώνει η Μαρούπα και ο Αρκούδης για μπάσκετ, φαντάζεσαι. Το καλύτερό μου. Να λένε ναι, αλλά εκεί στο παιχνίδι που το τρίποντο δεν μπήκε. Είναι άλλοι κανονισμοί βέβαια στο μπάσκετ. Και το handicap ήταν 18,5. Και τραβάει το και σορτσάκι. Και πήγε 28,5, ναι. Και βάζουν τρίποντο και τραβάνε τα μαλλιά τους. Να δώσω συγχαρητήρια. Στο Διούδη. Μια που ανέφερε ο Κώστας. Ναι. Σε αυτόν ή σε αυτόν που έχει φτιάξει ένα λογαριασμό στο Twitter. Α, ναι, όντως, πολύ καλό. Μαρούπα Detective. Πραγματικά δίνει πόνο και αξίζει να τον ακολουθήσετε. Μαρούπα Detective. Ωραία, κάνουμε, εντάξει. Ότι τα γράφει η ίδια και λέει. Ο Αρκούδης είναι ψεύτης. Είμαστε μια εφταμελής επιτροπή με τέσσερα άτομα και μια αρκούδα. Γράφει η Μαρούπα Detective. Ωραίος λογαριασμός, χωρίς να ξεφεύγει, μόνο με χιούμορ. Όσοι ασχολείστε με το Twitter, εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ, είναι η αλήθεια. Αυτοί που ασχολούνται και κάθονται και γράφουν και κάνουν τέτοιους λογαριασμούς, τι κάνουν όλη τη μέρα, αλήθεια. Αυτό. Αυτό, ε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά θέματα. Πάρα έχουμε ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε νίκη του Άρη επί του Πανιωνίου και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφάλιση της εισόδου στην Εξάδα. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και μαθηματικά. Θέλουν οι τρεις βαθμούς ακόμα για το μαθηματικά, Κώστα. Πόσες αγωνιστικές μένουν? Τέσσερις. Μόνο! Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα πάρα πολλές φορές όταν βλέπαμε τις βαθμολογίες, ήταν κοντά οι ομάδες. Ναι. Ότι αυτές οι ομάδες που ακολουθούν τον Άρη παίζουν και μεταξύ τους και παίζουν και με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος. Μπαίνουν έξι, θυμίζω. Ναι. Είναι τέσσερις βαθμούς πάνω από τον Όφη. Μάλιστα. Πέντε βαθμούς πάνω από την Ξάνθη, που θα γίνουν περισσότεροι. Και έξι βαθμούς πάνω από τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Την επόμενη αγωνιστική παίζει. Πάω Κόφι Στέργιο. Ναι. Πάω Κόφι. Μια χαρά. Και Ατρόμητος Ολυμπιακός. Άρα με νίκη στην Τρίπολη ο Άρης τελειώνει. Την είσοδο στα play-off, γιατί είναι, δεν θα πρέπει να. Δεν είναι όπως πέρσι, βγήκα τελείωσα. Έχει play-off μετά. Πρέπει να διεκδικήσεις θέση. Αν. Να τα πάρουμε λίγο χρονικά σε όψη διακόπτου. Ναι. Γιατί είναι πολλά και θα μας διαφύγουν, αλλά είναι. Πάρα όχι, πολλά. Θέλω να πω απλά ότι πέρα από αυτό υπάρχει. Θα στο κλείσω εγώ. Απλά κακώς όντως άρχισα να λέω για τον Άρη. Υπάρχει σε εξέλιξη η δίκη για τα στημένα. Έτσι, αυτή, γιατί έχουμε χάσει και το. Αυτή δεν έχει είναι. Πει, για τη συμμορία. Έχει πει παπάδες ο Δημήτρης Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης έχει πει παπάδες. Ο Σάβας, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί. Είπε και ο Σάβας. 50 φορές είπε, δεν μπορώ να πω ονόματα. Δεν μπορώ να πω ονόματα, δεν ξέρω. Λέτε τότε τι μας τα λέτε. Φοβάται, ρε φίλε. Δεν θα λεφθώ. Ο Σάβας είναι, δεν είναι ο Μελισανίδης. Συγγνώμη κιόλα. Παιδιά, εγώ τον καταλαβαίνω τώρα. Είναι αυτός όμως που έκανε την καταγγελία, μην το ξεχνά.
και ο Μελισανίδης, άμα δεις, δεν λέει. Άμα για όποιον διαβάζει κανονικά, νομικά, όσα λέει ο Μελισανίδης, δεν στοιχείωθεν νομικά. Τι εννοώ? Που λένε, η ερώτηση, έχετε ιδέα, αντίληψη? Όχι, μου το είπαν. Αυτό ξέρεις σημαίνει? Ναι, μεν ναι, έγινε, αλλά δεν μπορώ να τους καταδικάσω γιατί του το είπαν, δεν το είδε. Τέλος πάντων, ο Μελισανίδης πάντως έχει πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση, και εγώ το θεωρώ σε σχέση και με τον Άρη και γενικότερα την κατάσταση, ότι όλα αυτά που γινόντουσαν με Καλαϊτζίδη και Βέρεια, Ολυμπιακός και τα λοιπά, είπε ο Μελισανίδης, τον έπαιρνε τηλέφωνο τον Καλαϊτζίδη ο πρόεδρος της Βέρειας. Ναι. Ο Αρβανιτίδης. Ο κύριος Αρβανιτίδης, ναι. Όχι, να το λέμε. Γιατί μπλεκόμαστε με τα Βέρεια, Ολυμπιακός, Καρυπίδης. Σωστά, σωστά. Δεν ήταν ο Καρυπίδης, ήταν ο Αρβανιτίδης. Αυτός που ήθελε να πάρει τον Άρη και για δύο μέρες τον πήρε κιόλας. Αλλά ευτυχώς παρενέβησαν οι του Σούπερ 3, αν θυμάστε τότε, και ο Ερασιτέχνης Άρης, και έγινε η αντικατάσταση και σώθηκε ο Άρης από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Και επίσης να πω και το εξής. Όλο αυτό το σύστημα του Σάρι, του Κουρίδη και τα λοιπά, επειδή μιλάμε για φιλίες, για δανεικούς, για θυγατρικές, για Φιλιππινέζες και όλα τα υπόλοιπα, να θυμίσω ότι όλα αυτά που περιγράφω αυτή τη στιγμή, ως θύματα είχαν τον Ηρακλή και τον Άρη. Σωστό. Επειδή φωνάζετε παοξίδες τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό το σύστημα, το οποίο λέγεται ότι είναι του Ολυμπιακού τώρα και καταγγέλλεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, τον Ηρακλή και τον Άρη κατακρεούργησαν. Έτσι. Όχι τον ΠΑΟΚ. Τον Ηρακλή και τον Άρη κατακρεούργησε αυτό το σύστημα. Έτσι. Με τον Κουρίδη να αλλάζει τους νόμους. Τα είπε ο Σάββας για τον Κουρίδη. Λέει και ο Μελισανίδης. Αυτοί οι διαιτητές τον Ηρακλή και τον Άρη κατακρεούργησαν κατά κύριο λόγο και τους έστειλαν στα Τάρταρα. Και με το ίδιο σύστημα έχεις καλές σχέσεις. Δεν έχω καθόλου με αυτό το σύστημα. Δεν είναι αυτό το σύστημα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Όχι, κανένας ίδιος. Ποιος είναι ο ίδιος? Πες μου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο άνθρωπος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Μην βιάσει να τον συνδέσει. Όχι, τον Ολυμπιακό με τον Ολυμπιακό του τώρα. Είναι το ίδιο μεγαλομέτωχο. Η ίδια ομάδα είναι. Και τι έγινε? Και ο Ζαγοράκης που ήταν τότε δηλαδή με το. Και είναι ευρωβουλευτής μετά, τι σημαίνει? Ότι υπάρχει σύνδεση. Εγώ λέω το σύστημα που αποδεικνύεται. Ο Σάρης, αυτοί όλοι. Οι οποίοι μεγαλούργησαν τα προηγούμενα χρόνια και όλοι προέρχονται από έναν άνθρωπο παραγωγικά. Το Βασίλη Γκαγκάτση. Αν θέλουμε να τα συνδέουμε τα πράγματα στο έπακρο, όλοι αυτοί, και βέβαια με κάτι άλλο. Με το Σοκράτη Κόκαλη. Τον οποίο πλέον δεν έχει θέμα. Εντάξει, επειδή συνδέονται τώρα, δεν σημαίνει ότι όταν βάζει εσύ το. Όχι, δεν είπα εγώ το ότι κάτι το βάζω με το μέλι. Φταίω εγώ που σου μάθα που είναι το μέλι. Όχι, αλλά την ίδια στιγμή. Δεν σημαίνει ότι αν έχει δει το mail και το έχει πάρει από κάτω, ότι ξέρει ότι το έχει σε κάποιο άλλο το βάζω. Θα πρέπει να αποδεικνύονται όλα τα πράγματα. Σωστά. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει το δικαστήριο. Για την περίοδο, για την περίοδο που. Τι να γίνει, ρε Χρυσάντη. Ναι, την περίοδο. Μιλάνε εδώ με Λισανίδη και τα λοιπά. Δεν ήταν εγώ του Κατσικόκαλη σε μεγαλομέτωχο Χρυσάντη. Ήταν πριν. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και είναι. Ήταν πριν. Ο Σοκράτης ο Κόκαλης. Αυτά τα γεγονότα που αναφέρει και ο Μελισανίδης είναι η εποχή σε Μαρινάκη. Θε να πει ότι επί Κόκαλη δεν γινόντουσαν. Δεν είχε έλεγχο τη διαιτησία. Εννοείται πως γινόταν. Έχουμε δει χειρότερα. Ωραία, αυτό λέω κι εγώ. Και ο Κόκαλης και ο Μαράκης πήρε ένα έτοιμο πράγμα. Πήρε. Ή όχι, μήπως το δημιούργησε αυτός. Την καλή σχέση του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ. Τον κύριο Σάρη, ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης τον έφερε. Τον κύριο Γκυρτζίκη, ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης τους έφερε. Όλους αυτούς. Όχι, ο κύριος όχι, ήταν δική του τέτοιοι φίλοι. Με τζαλτίδια λογική φταίει ο Γκαγκάτσης για όλα. Για όσα τραβήξαμε 20 χρόνια. Από αυτούς τα έστησε όλα. Δεν τραβήξατε. Δεν τραβούσατε και πολλά με τον Γκαγκάτση εσείς. Μια χαρά ήσασταν με τον Γκαγκάτση. Με Ζαγοράκι, τον κουμπάρο του πρόεδρου. Μια χαρά ήσασταν. Όχι απλά μια χαρά. Μια χαρά. Απίστευτα καλά ήσασταν με τον Βασίλη τον Γκαγκάτση. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, ας μην πηγαίνουμε. Το σήμερα έχει σημασία, αλλά ο Μελισανίδης μιλάει ωραία. Απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Να ξέρουμε ότι το 13 λοιπόν και το 14 και το 15. Ποιοι επλήγησαν από αυτούς εδώ? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να έχει πληγεί εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ από αυτούς. Α, μπα, τίποτα. Τι ρε φίλε, κανένα ανάποδο πλάγιο? Τι, υπάρχει κάτι, κάποια καταγγελία? Εγώ για τον Ηρακλή ξέρω ότι έπεσε. Για τον Άρη ξέρω ότι δεν ανέβηκε. Παρά έπεσε, όχι απλά έπεσε. Κατακρεμίστηκε. Τον ξέσκιζαν κάθε Κυριακή. Υπάρχουν δεδομένα, ρε Συστέριο. Και τον ΠΑΟΚ τον ξέχασε να κρίσει αν δεν σταντέρπει με τον Ολυμπιακό. Α, ωραία. Πρωταθλήματος και κυπέλλου, τι να κάνουμε? Το δηλαδή ίδιο είναι. Να πέσουμε κι εμείς για να είσαι ευχαριστημένος.
Το να πέσουμε κι εμείς, σας το ευχήθηκαν χθες οι Παναθηναϊκοί. Ένα δείγμα. Ο καθένας κάνει τη δουλειά. Ένα δείγμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν ισχύει μόνο ότι μόνο εμείς σας αντιπαθούμε και ο Ολυμπιακός ή τίποτα. Χθες ακούστηκε στο ΟΑΚΑ το εκεί στη Β' Εθνική. Ναι, αλλά λέγαμε ότι είναι και φίλοι με τον Παναθηναϊκό. Οι παράγοντες. Μπορεί να είναι. Κακό. Μη κακό. Δεν κακό να συνεννοείσαι όπως παραδέχτηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης με τον Παναθηναϊκό για κάποια πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό να το συνεννοεί το Άρης με τον Ολυμπιακό για κάποια πράγματα. Ενώ αυτοί μπορούν να κάνουν συμμαχία με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με οποιονδήποτε αξιολογούν ότι είναι για το καλό του ποδοσφαίρου. Αλλά ο Άρης δεν μπορεί να έχει φίλους. Πρέπει να είναι εχθρός με όλους. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να έχει φίλους. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι αυτά που λέει ο Μελισανίδης και είναι πραγματικά κάποια πράγματα που βέβαια δεν τα ήξερε Στέργιο. Δεν τα ξέραμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν υποθεί δεκάδες φορές. Τα ξέρει όλη η κοινωνία, Χρυσαδέ. Και πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από λέξεις τώρα γιατί εντάξει. Ναι, πρέπει. Εντάξει, τα ξέρει όλη η κοινωνία. Πάμε στην ειδησιογραφία. Έχει πολλά εδώ θέματα. Και 30 χρόνια τα ξέρει η κοινωνία. Η κατάθεση τελείωσε. Τελείωσε, ναι, θα αναφερθούμε συνέχεια. Διαιτητές Κυπέλλου. Βγήκαν πριν από μισή ώρα. Λαμία Ολυμπιακός Βρέσκας. Διαιτητής Αλεξέας Δημητριάδης. Χ. Στα Σημαιάκια Μαλούτας Τέταρτος. Ο Κομίνης στο ΒΑΡ. Τον ξεχάσαμε να πάρει και ένα μεροκάμπτο και ο Σκομίνης. Ναι. Είμαι σε δύσκολες εποχές. Ο καλύτερος Έλληνας. Ένα από τα τελευταία σπάρει. Τελειώνει, ε. Και αυτός και πολύ άλλοι. Ανατολικός ΑΕΚ Μανούχος. Τετάρτη, 5 η ώρα. Με η Ντάνα Σκόλιας. Ό,τι να είναι, λες Κώστα. Εντάξει, πρέπει να έχει ο Κοτσάνης στο ΒΑΡ. Ωραία. Τετάρτη 9.30 πάω Παναθηναϊκός Σέρερ. Χ. Ελβετός. Αυτός που πήρε στο διπλό στο Καραϊσκάκι. Ιωσίποβιτς Ζογκάι, η βοηθή. Τσαμούρης τέταρτος. Οι συμπατριώτες του Σέρερ, Ελβετή και αυτοί, Σαν και Ντούντιτς στο ΒΑΡ. Τσαμούρης ποιος είναι, Κώστα? Ποιος? Αυτός δεν είναι, ναι. Με το Βιερί είναι στη Λαμία. Με το χέρι, με το βόλεϊ. Με το βόλεϊ. Δεν το είδε, ρε Χρυσαθέ. Άνοιξε τα κοιτάκια. Δεν το είδε. Τι δεν είδε, ρε. Ήταν ακούσιο. Άρης Ατρόμητος, Βάτσιος. Διπλό. Δημόπουλος και Σινιωράκης η βοηθή. Βάτσιος από πού, πες μου λίγο. Άρης Κωνσταντίνου στο ΒΑΡ. Πες μου λίγο. Ποιος στο ΒΑΡ? Ο Σκουλάς. Σκουλάς και ο Κωνσταντίνου. Ο Σκουλάς. Ο Σκουλάς. Κάτι δεν τρέπονται, δεν τρέπονται. Άντε, παλιάσα μας, δεν ξέρω. Δεν τρέπονται. Κάνεις έτοιμα μαζί με τον Ατρόμητο και ξένους γιατές, Χρυσανθέ. Καλά σου λέει. Με κούρασε η μύρλα σου. Έκανα. Με κούρασε. Έκανες. Να πας στα όργανα και να τα κάνεις λίμπα. Και να πεις ο Άρης. Δεν κάνω λίμπα πρώτον. Ο Άρης να πάει επί λίμπα. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δεν κάνω λίμπα πρώτον. Θέλω να σπάς πράγματα. Και δεύτερον και κυριότερον. Εντάξει. Και δεύτερον και κυριότερον. Έχω να σε ενημερώσω, Στέργιο, και εσένα και όλους τους υπόλοιπους. Ότι όλοι αυτοί οι σκουλάδες, οι Σέζοι. Ο Σέζος, ο οποίος δεν είδε το πέναλτι του Αμπούμπα στο Όφι Άρης, στο ΒΑΡ. Mm. Αλλά χθες γύρισε ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα πίσω τη φάση σε offside. Πω. Για να ακυρώσει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής του Rose. Το εκπληκτικό αυτό γκολ. Ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα. Και πρόσεξε, ενώ έχει αλλάξει η φάση. Γιατί αν είναι offside και η μπάλα δεν πας για γκολ, σηκώνει ο βοηθός και τελειώνει η φάση. Αν συνεχίζει και μεσολαβεί μετά από 50 δευτερόλεπτα παίκτης του Πανιωνίου που διώχνει την μπάλα και ξαναπηγαίνεις εσύ. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα offside. Έδωσε offside, παιδιά, μετά από ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα, ενώ έχει η μπάλα έχει πάει μπροστά, ξανά πίσω, ξανά μπροστά. Έχει διώξει ο παίκτης του Πανιωνίου την μπάλα και κάνει καινούργια επίθεση ο Άρης και ο τύπος αυτός το γύρισε τόσο πίσω. Έψαξε να βρει να το ακυρώσει. Και αυτός ο τύπος, το πεντακάθαρο πέναλτι του Μπα, ο Σέζος από το Κιλκής, του Χατζη. Πώς τον λένε, τον κολλητό του Γκαγκάτσι, το Χατζη. Νομίζω Χατζη Δωμά. Όχι, είναι και στους κατηγορούμενους, δεν είμαι βέβαιος. Είδα σε άλλη. Όχι, ρε, που ήταν στην ΕΠΟ, ρε, ο γνωστός από το Κιλκής. Στην ΕΠΑ. ΕΠΣ Κιλκής. Πώς τον ξέρεις τώρα και δεν το λες. Χατζη Χρήστος. Ο Βασίλης. Χατζη Αποστόλου. Αυτό. Μπράβο, Κώστα. Ευχαριστώ. Είχε βγει μετά το. Από αυτή την ΕΠΣ είναι. Που είχε βγει μετά το ΠΑΟ Κάρης με το Σταυρίδη και είχε πει: είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Να θυμίσω μήπως ποια χρονιά ήταν και αυτή. Ποιες χρονιές μάλλον ήταν αυτή. Οι Σταυρίδηδες, οι Καλόπουλοι και οι Παμπορίδηδες. Με αυτό το σύστημα που είναι στα δικαστήρια ήταν, διαιτήτευαν και όλοι αυτοί. Ο Σαραϊδάρης βοηθός. Σαραϊδάρης με ποιον ήταν βοηθός, δεν ήταν με το Σάρι στην ΚΕΔ. Για να καταλαβαίνουμε το τι λέμε και το τι γίνεται. Έλεγα λοιπόν για το Σέζο και τα λοιπά ότι αυτοί εδώ θα πάνε στο σπίτι τους. Και ο Σκουλάς και όλοι αυτοί, Στέργιο, γιατί είναι αποδεδειγμένα μη ικανοί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm.
Για τη φάση του Πανιωνίου λένε όλοι και είναι αλήθεια, Χρύσανθε, ναι, ότι άμα δεν βγει μπάλα έξω μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει τη φάση. Ναι, φυσικά μπορεί. Αλλά εγώ όχι, γιατί υπάρχει. Και πρέπει αν υπάρχει παράβαση. Υπάρχει παίχτης του Πανιωνίου που παρεβαίνει, άρα δεν υπάρχει offside. Θα αλλάζει φάση στο offside. Α, λες ότι δεν στον κανονισμό offside. Του offside. Λες ότι δεν κάνει offside. Είναι αρχικά ο Λάρσον. Όχι ότι γυρίζει πίσω, επειδή πει ότι γύρισε πίσω τη φάση. Άκου, τι έκανε. Έχει δικαίωμα να τη γυρίσει. Σηκώνει λοιπόν, φίλε, πάει μπάλα στο Λάρσον. Είναι ναι, offside. Ναι. Δεν το δίνουν. Βαράει την μπάλα πίσω ο Λάρσον. Παίζει ο παίκτη του Άρη. Αν δεν παρέμβει παίκτη του Πανιωνίου, είναι offside. Μπορεί να τη γυρίσει. Από τη στιγμή όμως που παρεμβαίνει παίκτης του Πανιωνίου, αλλάζει η φάση για τον κανονισμό του offside, ρε φίλε. Είναι πώς λέμε, τη γύρισε αμυντικός πίσω στον τέτοιο, άρα δεν είναι offside. Εσύ είπες ότι γύρισε πίσω τη φάση. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω. Τη γύρισε ένα λεπτό και τόσο. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Μπράβο στους φίλους του ΠΑΟΚ που στέλνουν μηνύματα πριν καν το πούμε, γιατί μπήκαμε πάλι σε άλλα μονοπάτια και το ξέχασα. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το βράδυ της Τετάρτης. Και δύο για το Άρης Ατρόμητος. Ούτε που με νοιάζει, να το πεις μόνος σου. Και πέντε... δύο για το Ηρακλής Ιωνικός. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμος το 54526. Δεν ξαναμπαίνουν σε αντιπαράθεση με κανένα αριανό. Με απόφαση. Έχω άλλα θέματα να λύσω. Καλά, τώρα που αρχίσετε να χάνετε, δεν απέντε. Έχω άλλα θέματα να λύσω, Χρήσανθε. Δεν θα ασχοληθώ. Καλά, πέναντι σε αντιπαράθεση όταν ήσταν από πάνω. Τι θέματα να λύσει, σιγά. Θα πάρει το μιλόγιο για εσωτερικά, εσωτερικά θέματα. Εσωτερικά θέματα. Σωστό, σωστό. Θα τα συζητήσουμε. Και μπάσκετ, θα μα πει. Θα μα πει ο Στέργιο. Τι δεν πάνε καλά, δεύτερο. Σα τα έλεγα για το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, αλλά δεν με ακούγατε. Μου λέγατε ότι είμαι ψεύτη. Ούτε στο μπάσκετ θα πέσουν και στο ποδόσφαιρο θα παίξουν playoff. Στο μπάσκετ Κώστα δεν θα πέσει κανένα. Αυτό λέω. Εκτό αν πέσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να ακούσουμε, λέω, θέλω λίγο τον κύριο Κάκο. Άντε πάλι. Δεν έχει να κάνει σε καμία των περιπτώσεων με το αν πήρε κάρτα ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Αμπά. Για μένα δεν έχει καμία σχέση, ναι. Είναι ένα μάτς που πιστεύω. Είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς. Πιστεύω, αυτό λέω. Ωραία. Είναι ένα μάτς το οποίο, φίλε, έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα έκανε αν ήταν και στο Πανετολικό σε Βόλο. Δεν ήταν πάλι θα έπαιζε Κάκο. Όχι, όχι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Στο Βόλο δεν ξέρω. Αλλά ο Τάσος ο Κάκος, φίλε, δουλεύει στο κανάλι του πρώτου ΠΑΟΚ. Ή μάλλον, συγγνώμη, δεν δουλεύει, είναι αμυστή. Είναι αμυστή λοιπόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε Σαββατοκύριακο κατακρεουργεί τους παίκτες του Άρη. Κάθε Σαββατοκύριακο. Έχω καθήκον να δείξω στον κόσμο το τι κάνει. Όχι να πω εγώ κάτι. Δεν θα πω τίποτα. Πριν ακούσει τον Κάκο, να σου πω εγώ την άποψή μου που τη λέω εδώ και χρόνια και υπάρχουν. Όπως και ο Σταύρος έχει πει για τον Κάκο κατά καιρούς. Εμένα η άποψή μου όταν υπήρχε οργή στον κόσμο του ΠΑΟ για τον Σκάι. Όταν έπαιζε ο Αλαφούζος σκληρά Παναθηναϊκό και δεν έπαιζε ΠΑΟΚ. Ένα φεγγάρι. Τότε με αφορμή το 4-0 του κυπέλου. Ναι. Είναι ένα ιδιωτικό κανάλι. Μπορεί ο καθένας να δει, να γυρίσει, να σβήσει από τη μνήμη του. Σωστό. Λοιπόν, το δικό μου το θέμα, σαν Στέργιος, αυτή είναι η πάγια άποψή μου, εντάξει. Όχι τώρα με το Μιγλόβο Όπεν. Είναι ένα ιδιωτικό κανάλι. Μπορεί ο Μαρινάκης το δικό του να λέει ό,τι θέλει, να βάζει ανθρώπους, στο Sky, ο Ιβάν Σαββίδης κτλ. Όλοι κρίνονται. Ναι. Το δικό μου το θέμα είναι με τη δημόσια τηλεόραση. Γιατί σωστό. Είναι άνθρωποι που τους πληρώνω εγώ, εσύ και ο Κώστας. Σωστό, σωστό. Παρ' όλα αυτά, όταν την ένσταση δεν είχε να πάρει 8 εκατομμύρια από τη δημόσια τηλεόραση. Τι έγινε? Όταν ήταν να πάρει 8 εκατομμύρια από τη δημόσια τηλεόραση, δεν είπατε. Είπατε ο Παοκάρα, ανταμπλούχο, αίτητο, να τα πάρει. Είχε κέρδη και η ΕΡΤΕ, Χρυσανθή. Δεν νομίζω ότι είχε κέρδη. Το πρόβλημα τη ΕΡΤ. Να έχει καλύτερο. Μόνο από τα μάτια του Άρη είχε. Να έχει καλύτερου διαφημιστέ. Είχε από τα μάτια του Άρη. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει 14 από την ΕΡΤ. Και δεν είχε ανοίξει μύτη. Ναι. Στη χρυσή εποχή. Το χρόνο 7, όχι 14 το χρόνο. Εντάξει, ναι. Ωραία. Βάλει λοιπόν τον Συμφωνώ. Άκου. Εντάξει, βάλει. Δεν είναι κάκο. Παίζει το βίντεο. Ναι, μάλλον να μας εξηγήσεις εσύ. Τέσσερις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση εδώ. Περιγράφει τη φάση του Γιαννούλη τώρα. Πάλου, το οποίο όμως γίνεται χωρίς πρόθεση. Θα δείτε τον ποδοσφαιριστή, δεν κοιτάζει καν που πατάει. Χωρίς πρόθεση. Κάνει, δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση. Καμία. Ο διαιτητής δεν το είδε, άφησε το πλεονέκτημα. Ο ΒΑΡ όμως την είδε την περίπτωση, αλλά σωστά. Δεν ενημέρωσε το διαιτητή για κάτι, διότι θα ενημέρωνε μόνο στην περίπτωση που έκρινε ότι είναι κόκκινη κάρτα. Για περιπτώσεις. Σε ποιο λεπτό είναι, θυμάσαι? Που είναι ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Για να τη δει και ο Κώστας. Μπορείτε με κίτρινη κάρτα, δεν είδα, μπορεί είδα να συμμετέχει σε αυτή την περίπτωση ο ΒΑΡ. Οπότε, πολύ σωστά, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Ο κανονισμός θέλει πρόθεση. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Δεν υπάρχει πρόθεση. Ξέρει αν υπάρχει πρόθεση. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Επόμενη από το ΆΚΑ, παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε τώρα για τον Άρη. Για τον Ιντέγε.
στο Βασιλείο και το Βασιλείο. Έχετε και ο Άγγελος Χαριστέας. Η μπάνα είναι πραγματικά αυτό που είπε ο Όσιμ. Πραγματικά. Η φάση όχι είναι ίδια. Εγώ θα μιλήσω με την εικόνα. Θα μιλήσω με την εικόνα. Κάτσε να ακούσουμε. Θα δούμε. Για να δούμε τι έγινε λοιπόν στο Άγγελος τώρα. Άρης, ακούμε τον Τάσο Κάκο. Η πρώτη περίπτωση είναι εδώ. Αυτό το αντιεπαγγελματικό, θα έλεγα, πάτημα. Αντιεπαγγελματικό πάτημα. Του Άρη στον παίχτη της ΑΕΚ. Περίμενε, περίμενε. Είναι μια περίπτωση ξεκάθαρης κόκκινης κάρτας. Ξεκάθαρης κόκκινης εδώ. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Βέβαια. Απλά θα πω μόνο ότι ο διαιτητής στη φυσική ροή του αγώνα δεν το είδε. Ενώ θα έπρεπε να το δει. Τον μαλώνει κιόλας που δεν το είδε στο κανονικό. Το πρόβλημα του είναι στραμμένο εκεί. Άκου. Θα το αξιολογήσει καλύτερα. Όμως το ΒΑΡ. Ναι, το ΒΑΡ. Και διόρθωσε την κατάσταση. Έχουμε άλλη φάση από το Ολυμπιακό Στάδιο. Στη μία περίπτωση το ΒΑΡ. Καλά έκανε και δεν ειδοποίησε το διαιτητή. Γιατί δεν στην είχε πρόθεση, άλλη... χρήσατε και κοιτούσε αλλού. Μα και ο Ιντέγε κοιτούσε αλλού. Ναι. Μα και ο Ιντέγε κοιτούσε αλλού. Στη μία περίπτωση είναι δεν είχε πρόθεση. Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Πού ξέρεις αν έχει πρόθεση? Μόνο ο ίδιος ο Γιαννούλης και μόνο ο ίδιος ο Ιντέγε το ξέρουν. Κοιτούσε αλλού. Μα και ο Ιντέγε κοιτούσε αλλού. Το μυαλό του ήταν στη φάση. Για να καταλάβεις ότι το μεγαλύτερο όπλο των Αριανών, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Αυτή η προπαγάνδα. Καλά, εκτέθηκε εδώ τόσο τώρα, πολύ. Εκτίθεται τώρα εδώ. Τόσο πολύ εκτίθεται. Γιατί να σου πω κάτι, η άλλη φάση με το λιμιό, το πατάω, δεν πατάω τη γραμμή, είναι πολύ ωριακή η φάση. Οκ. Okay, που πάλι να παίξω. Αλλά εδώ τώρα είναι δύο ίδιες φάσεις. Κοιτάνε και οι δύο αλλού. Ο ένας πατάει και γίνεται και το βαστίζουμε. Αντιαθλητικό μαρκάρισμα που έπρεπε ο διαιτητής να το δώσει. Ευτυχώς το είδε το ΒΑΡ και το διόρθωσε. Και εδώ είναι και ο ρόλος που λέμε για το ΒΑΡ. Πώς μπορεί το ΒΑΡ να χρησιμοποιείται στη μία περίπτωση για να πάρεις κόκκινη και στην άλλη περίπτωση για να μην πάρεις κόκκινη. Και στην άλλη περίπτωση είναι με ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν έχει πρόθεση ο ποδοσφαιριστής. Πού το ξέρεις ότι δεν έχει πρόθεση ο ποδοσφαιριστής? Αφού κοιτάει αλλού σου λέει. Και ο Ιντέγε αλλού κοιτούσε. Γιατί είναι αντιαθλητικό. Αντιεπαγγελματικό και όχι. Και αντιεπαγγελματικό. Σιγάρι κάκο. Πάτημα, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Εντάξει, too much. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, πάμε παρακάτω, Κώστα. Το είπαμε αυτό. Αυτή είναι για μένα. Αυτό είναι για μένα, αυτό που γίνεται κάθε φορά. Και να σου πω και κάτι. Μπαίνει, έχω διαβάσει τα site όλα, τις δηλώσεις του Κάκου και την τοποθέτηση του Κάκου και την τοποθέτηση του Βαρούχα που λέει ο Στέριος. Ο τίτλος των Κάκο είναι «Καμία κόκκινη σε Γιαννούλη, έπρεπε να δοθεί πέναλτι στο Λιμιό». Στο Βαρούχα ξέρεις ποια είναι, που είπε ότι είναι κόκκινη και δεν είναι πέναλτι. Δεν θα έπρεπε να είναι κόκκινη στο Γιαννούλη, δεν υπάρχει πέναλτι στο Λιμιό, αφού ο τίτλος στον Κάκο είναι αυτός. Να σου πω εγώ ποιος είναι ο τίτλος. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Μπέργκ. Αν δεν αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι επικοινωνία, να το καταλάβετε και να το αντιληφθείτε, οκ. Okay. Που εκεί και έπειτα ο καθένας κρίνεται καθημερινά, και εγώ και ο Στέργιος και ο Κώστας και όλοι. Αλλά δεν γίνεται ρε Σιτάσο Κάκο, αμυστή, να μας κοροϊδεύεις μες στα μούτρα μας. Και να μην θέλεις και αντίδραση. Και να μην πρέπει εγώ να μιλήσω. Είχε άλλη άποψη. Ή δεν είμαι αντικειμενικός εγώ σε αυτό που λέω. Λέω ψέματα. Δεν αντιλαμβάνεστε. Και να σου πω γιατί φτάσαμε στο σημείο να λένε σήμερα όλοι του ΠΑΟΚ ότι ο Φερέιρα κτλ. Άκουσε για το μέχρι να χάσει από τον ΠΑΟΚ, άκουσε τίποτα για το Φερέιρα? Όχι. Άκουσε να λέγεται τίποτα πέρα από το αίτητος Νταμπλούχος? Εγώ δεν άκουσα. Δεν διαβάζεις, Κρίσανε, και δεν ακούς. Εγώ δεν διαβάζω. Δεν έχει σχέση με το ρεπορτάζ. Είπανε. Πάρε τα κείμενα του Σταύρου, πάρε τα κείμενα τα δικά μου, πάρε τα κείμενα όλων του ρεπόρτου του ΠΑΟΚ. Του Σταύρου τα έχω διαβάσει όλα. Όλα. Τα δικά σου δεν τα έχω διαβάσει όλα, είναι αλήθεια. Επίσης έχω διαβάσει τον Τζορμπατζόγλου όλα τα κείμενα. Όλα. Και? Επειδή είναι φίλοι μου, τους φίλους μου διαβάζω. Ναι, εντάξει. Ο Στέργιος δεν είναι φίλος σου. Και όλα ήταν ρόδινα και από χθες βρίζουν τον Φερέιρα. Όχι από χθες. Τα έχουμε καταγράψει χρήση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι γράψατε? Αίτητος Νταμπλούχος λέγατε μέχρι. Τέσσερα θα ρίξεις στον Άρη. Η ομάδα δεν πάει καλά, χρειάζεται. Άσε. Εγώ τα διαβάζω όλα. Γράφουν. Πότε, το τελευταίο μήνα. Αριθμίες και τέτοια, ναι, γράφουν. Καλά, έπρεπε να χάσετε από τον Άρη για να γράψετε. Αυτό λέω. Από τον Άρη και μέχρι τον Άρη. Περίμενε, συμφωνείς μαζί μου. Μέχρι τον Άρη είπα. Ένας μήνας έχει περάσει από τον Άρη μέχρι σήμερα. Μέχρι τον Άρη είπα. Μέχρι να χάσετε από τον Άρη. Αυτό είπα. Χρήσανθε, μιλάς εκ του ασφαλούς, Χρήσανθε. Εγώ μιλάω το ασφαλώς. Έχοντας γυρίσει τα χωριά με τα τρακτέρ, έχοντας υποστεί όσα έχω υποστεί το ρεπορτάζ και έχοντας κινδυνεύσει να μην έχω δουλειά, εγώ μιλάω από το ασφαλούς που επί ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο είστε πάνω στο άλογο καβάλα. Του πάω και κριτική κάνω ακόμα και στα καλά. Εσύ, αν σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο γαλαξία, είχε ενάμιση χρόνο αίτητο, γυμνό θα κυκλοφορούσε στου δρόμου. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Εντάξει. Αλήθεια είναι.
Και, να μην, και να μην κρίνεις του ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ μπροστά από όλους. Εχθές δεν υπάρχει. Περίμενε, τι είπες, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι χρόνια. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ έχουν να σου πω. Που κρίνουν και τον Ιβάν Σαββίδη, κρίνουν και την ομάδα και τους προπονητές. Θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει και κρίνει τον Ιβάν Σαββίδη τώρα. Θα πέσει να μας. Είπατε τίποτα, ούτε μια μεταγραφή δεν έκανε. 31 μέρες μεταγραφή δεν έκανε. Δισεκατομμυρίου χωρί παίχτη. Τι λες τώρα. Καλά. Που κρίνετε και το. Ωραία, είστε καλύτεροι. Μπράβο στη δουλειά σας. Να σου πω που θα σε κρυθεί. Καλύτερο να είσαι. Πάνε στα χωριά. Εκεί θα κρυθεί αν είσαι καλό τέτοιο. Δεν θα πάω στα χωριά. Στα Αγούστα και στην Ευρώπη και εγώ δεν μια χαρά. Δεν θα πάω στα χωριά. Και όλα πρέπει να πας όμως. Συγγνώμη που στο πρέπει λέω. Να πας. Δεν θα πάω στα χωριά. Δεν θα πάω ποτέ. Δεν θα έχει την τύχη του κοκκινόχωμα να θαυμάσει άλλη ομάδα πέρα από τον Άρη. Δεν πήγαμε στο κοκκινόχωμα. Και όλα τα χωριά που εμείς πήγαμε στο αυτά είναι, είναι περηφάνεια αυτά να ξέρεις. Περηφάνεια. Oh, γιατί το σύστημα αυτό του Ολυμπιακού, αυτό το σύστημα του Ολυμπιακού με στείλε εκεί. Έτσι. Με το οποίο σου αγκαλιασμένος. Να φυλάς το χέρι του. Δεν το έχω φιλήσει ποτέ, άλλοι το φιλήσανε. Άλλοι σηκώσαν το πανό. Αγκαλιά. Αγκαλιά με τους γάβρους δεν ήταν ο Αριανός. Άλλοι ήταν αγκαλιά με τους γάβρους. Όχι ο Αριανός. Κακώς πάμε εκεί πάλι. Τα ψάρια που ρίξαν στον πάγκο. Κακώς πάμε πάλι εκεί. Κακό, εσύ φτιάξε να μιλήσουμε λίγο για το πανό. Νατε, να μιλήσουμε για πες. Όχι, ρε παιδιά, έχουμε τόση επικαιρότητα. Όχι, το πανό, χρήσα το σπίτι. Ποιο πανό τώρα με το πανό, βρε. Όχι, όχι, το σήμερα. Πανό. Σήμερα. Γιατί δεν κάνετε ένα άρθρο, δεν κάνετε ένα άρθρο για την οργή του κόσμου του ΠΑΟΚ εναντίον του Γιωργάκη, του Φερέιρα, τη ΠΑΕ. Έχει χιλιάδες μηνύματα στο λογαριασμό τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, όπως τότε. Γιατί το θέμα και τον Καρυπίδη, ξέρατε να βάλετε δύο. Δύο για τον Καρυπίδη. Δύο. Δεν τα δύο. Έχω μόνο 90 που έκανα print screen εγώ χθες. Κάνω θέμα, Χρήστα, δεν έχεις site. Δεν ασχολούμαι στο λαμπαρτάρι. Τι γελάς. Ασχολήθηκα καθόλου. Είδες να ασχολούμαι καθόλου στο λαμπαρτάρι. Όλη μέρα για τον Μπάουκ μιλάς. Ούτε γραμμή σειρά, είδες να ασχολούμαι καθόλου για το. Τα έχει κάνει το 10, άμα θέλετε για το 10. Εγώ αυτό δεν το έκανα. Εγώ έβαλα τον Κάκο, φίλε. Εγώ κάνουμε το δικό μας. Τώρα που θα δημιουργήσουμε με τον Κούσε μια καινούργια υπερσαϊτάρα, θα τα γράφουμε όλα εκεί. Θα τα διαβάζετε όλα εκεί, παιδιά, και μετά θα τα αντιγράφετε. Αλλά βάζετε και την πηγή. Έτσι, να γράφετε και την πηγή. Να βάζετε και την πηγή. 400. Όχι 400. 400.000 μηνύματα είχε στο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι σε κάποιο site, στα social. Και δεν κάνατε θέμα. Όχι και σε site του ΠΑΟΚ. Επειδή κρίσανθε και η ομάδα που το γιατί αυτό είναι επικοινωνία. Η ομάδα μπάσκετ έχει πάρα πολλά θέματα. Ναι. Εντάξει, ναι. Και είναι η σεζόν σε πολύ κρίσιμη καμπή και του μπάσκετ του ποδοσφαίρου. Mm. Πήρα χθες το βράδυ την απόφαση να μην ασχολούμαι άλλο με το κόμπλεξ σου για τον ΠΑΟΚ. Λέει το ότι θέλεις, δεν θα παίρνεις απαντήσεις. Ωραία. Μα το δεν μπορεί. Για... Απαντήσεις που να πάρω. Δεν έχετε να δώσετε απαντήσεις. Oh, είναι παιδιά, σαν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Που 1,5 μήνα λέγατε θα δοθούν οι απαντήσεις στο δικαστήριο και πήγατε εκεί και δεν είπατε τίποτα. Και σας ρίχνουν και λέτε σκάνδαλο η Επιτροπή. Έχει δρόμο ακόμα η υπόθεση. Άκουσε τη δηλώση του Αχιλέα Μπέου, τη δηλώση άκουσε του φίλου μου. Όχι. Τι είπε. Ότι πώς είναι δυνατόν ο Ιβάν να πληρώνει αυτούς τους νομικούς που πηγαίνανε εκεί και, και τους κοιτούσαν και τους έκανε γιο-γιο οι νομικοί του Ολυμπιακού. Ο Αχιλέας ο Μπέος τα είπε, όχι εγώ. Αλλά τα έλεγα κι εγώ μάλλον να με βρίζατε. Θα πάρω τους νομικούς που είχες τότε με τα δελτία. Είναι καλύτεροι. Δεν είχα. Δεν είχες, μόνο πήγες. Νομικούς με τα δελτία το 98. Ναι. Τότε ποιος έλεγχε την κατάσταση πάλι και με ξαναρίξανε. Πάντε πάλι. Πόσο κράτσο κόκαλες. Ωραία, τρίπλα έφαγε αυτός, ρε. Ποιος είναι το 8 ρε, Στέριο. Μωρίσου. Τι γίνεται, μεγάλε, εντάξει, όλα. Που δώσατε. Που μου λες για κριτική. 4 εκατομμύρια έδωσε για τον Αουγκούστο και 3 για τον Ενσίτη. Εντάξει, τι έγινε, δεύτερη είναι, τι θες. Και τώρα πας να πάρεις το Βέλεθ. Και τι πάντα πρώτα. Το Βέλεθ πάει να πάρεις τώρα. Σας το είπα εδώ και ένα μήνα. Λοιπόν, για το Βέλε δεν το λέω τυχαία. Ούτε να ξέρεις. Ούτε εγώ το είπα τυχαία. Και ξέρω και ποιος του μιλάει. Αυτός λοιπόν Στέργιο. Που του μιλάει θα βγει φωτογραφιάρα. Στέργιο. Φωτογραφιάρα θα βγει. Λοιπόν, βγάλτε ό,τι θέλετε. Η δισογραφία. Πάμε στο διάλειμμα, δεν έχει δισογραφία. Παρά 20 είναι. Λοιπόν, πήγε κιόλας. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Τετάρτη σε 9.30. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχει να δώσει κανένα εισιτήριο. Δύο εισιτήρια για Άρης Ατρόμητος. Την Πέμπτη είναι αυτό το παιχνίδι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και δύο για Ηρακλής Ιωνικός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Κώστα, σταμάτα. αποστολή. Όχι, από τώρα θα δώσουμε. Στο 54-526 Κώστα. Κανόνισε να χάσεις. Λοιπόν. Εκτός, θα πούμε τι άλλο έχει υποθεί, γιατί ο Μελισανίδης έχει πει πραγματικά παπάδες για το σύστημα Ολυμπιακού, για Σαρή. Για ΚΕΔ, για τα παιχνίδια αυτά, τι του είπε ο Καλαϊτζίδης, τι του είπε ο Γεωργέας, θα τα πούμε όλα αυτά. Έχει πει και φοβερές ατάκες. Κάτι δεν είμαι Άγιος, δεν έχω φωτοστέφανο. Τον Αρβανιτίδη λέει κάτι ωραία πάλι με εκκλησίες μέσα. Δεν είμαι ψάλτης, την είπε. Δεν είμαι την πρόεδρο. Λέει δεν είμαι, λέει, ψάλτης.
Λοιπόν. Να, ο Γιάννουλης, ορίστε, εδώ είναι που τον πατάει. Σιγάρε, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Καλά, αυτοί οι ποδοσφαιριστές τους μαθαίνουν και τα κάνουν. Το πιάνει από τον νόμο και πιάνει το πρόσωπό του. Πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα. Αυτό είναι εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ποιο είναι, ποιο. Όχι, ένας φίλος του Άρης. Ο Τσάπας. Λοιπόν, πάμε γιατί. Τι έχουμε, λοιπόν. Έχουμε θέματα. Είπαμε πάντα η εκπομπή κάνει δυναμικό ξεκίνημα. Βέβαια. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρέπει να έχουμε και μια ροή. Να πει ο καθένας αυτά τα οποία θέλει να πει. Μετά το και να πούμε και για τον κόσμο. Έχουμε την κατάθεση του Μελισανίδη. Α, ναι, για πες, να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί είναι το επίκαιρο. Λοιπόν, δεν πήγε ο Φίσας, ο οποίος όπως υπόθηκε. Είναι άρρωστος. Ταλαιπωρείται τον ιό ή τα έναν ή ένα. Λοιπόν, γιατί διέταξε την βίαιη προσαγωγή του το δικαστήριο. Την Παρασκευή θα καταθέσει ο Φίσας. Τετάρτη θα καταθέσει ο Αλαφούζος. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Με ραντεβού πάνε. Στο δικαστήριο. Υπήρχε μια έμπνοια για μια ομάδα, ναι, τον Ολυμπιακό, από μια ομάδα μέσα από την ΕΠΟ, τον κύριο Σαρή και τους συνεργάτες του. Έλεγχαν διαιτησία και δικαιοδοτικά όγκανα. Όταν είσαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ό,τι θέλεις κάνεις. Η ΚΕΔ ήταν πάλι κανονική, όχι όργανο. Όταν έρχεται πόρισμα στην ΕΠΟ του Κορέα και η ΕΠΟ δεν κάνει τίποτα, αυτό τα λέει όλα. Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή έλεγχε την διαιτησία. Όταν υπάρχουν ένα τσουβάλι κασέτες με αυτά που ακούσαμε, άμα τα διαβάζεις, τρομάζεις. Στην ΚΕΔ είπε, ίσως ήταν τα θύματα, ίσως ήταν και υπάλληλοι. Αναφέρθηκε στον ζωγράφο. Πριν μου είπαν ότι ήταν ταξιτζής, οπωσδήποτε ήταν διαιτητής. Όταν ήταν διαιτητής, κάποιοι τον χτύπησαν και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Όταν σταμάτησε να διαιτεύει, τον χρησιμοποίησαν και τον έκαναν πρόεδρο στην ΚΕΔ. Τη μέρα που έγινε το ατύχημα δεν ειδοποίησε ούτε αστυνομία ούτε δικαιοσύνη, μόνο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον Σαρή. Αυτό για μένα λέει πολλά. Αυτός τα οργάνωνε όλα. Ήταν ο αρχιμάγειρας, αναφερόμενος στον ζωγράφο. Γι' αυτόν δηλαδή που το Μετροσπορ σε παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης έχει βάλει ένα μαύρο πίνακα, Κώστα. Ναι, βέβαια. Ζωγράφος δηλαδή. Ζωγράφιζε. Θυμάμαι το 13 και μετά τους διαιτητές που έβαζαν τι γινότανε. Το πιο αποδειγμένο ήταν ότι τον Νοέμβριο έβγαινε ο πρωταθλητής. Τι ψάχνετε, λέει, το κόκκινο φασόλι. Λοιπόν, μετά αναφέρθηκε. Καλό αυτό. Στον Γεωργία. Ψάξτε, λέει, τις κασέτες της ΕΕΠ για να δείτε ποιος έβγαλε τους πίνακες. Ο Γεωργίας μου είπε ότι μπήκαν στα αποδυτήρια και του είπαν να κάτσουν να χάσουν. Και είπα στον προπονητή να με αλλάξει για τον αγώνα Βέρεια Ολυμπιακός. Μου τα είπε και ο Καλατζίδης αυτά. Είπε, κατέθεσε ο Δημήτρης Μελισανίδης. Όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Ένα τσουβάλι κασέτες της ΕΕΠ υπάρχουν. Στη συνέχεια. Σε ερώτηση με ποιο τρόπο ήλεγχε τη διαιτησία Ολυμπιακός, ο Μελισανίδης απάντησε: έβλεπα ότι είχε μια υποστήριξη στη διαιτησία και κάποιες λεπτομέρειες. Σε ερώτηση του εισαγγελέα για το αν μπορεί να περιγράψει συγκεκριμένες πρακτικές, απάντησε ο Δημήτρης Μελισανίδης: ήλεγχαν τη διαιτησία και τα δικαιοδοτικά όργανα. Αυτό τα λέει όλα. Αναφέρθηκε στον τελικό Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης και τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάχος ήταν μιλημένος. Για το πέναλτι που δεν δόθηκε, το χαρακτήρισε δόλια παράβαση. Εντάξει, αναφέρθηκε σε κάποιους άλλους αγώνες του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, όπως έναν αγώνα στο κύπελο, όπου έπαιζε, λέει, διαιτητής από τον πύργο που φαινόταν καθαρά ότι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά το έκανε τόσο φανερά που ήταν εξοργιστικό. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, ούτε άγιος είμαι, ούτε ψάλτης, ξέρω τι γίνεται. Εκείνη την εποχή γινόντουσαν όργια και απορώ με τη δικαιοσύνη που δεν έκανε τίποτα. Είναι απορία. Πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων, γιατί ακόμα αυτές οι υποθέσεις ακόμα είναι στα συρτάρια. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ από τον Νοέμβριο έχει στο συρτάρι την υπόθεση για να δει αν υπάρχουν ευθύνες και των ομάδων που εμπλέκονται. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι. Προφανώς έχουν δουλειά εκεί στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ο Καλατζίδης μου τα είπε, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, αναφέρθηκε στην συνέχεια. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο πρόεδρος της Βέρειας, εκείνος με το σούπερ μάρκετ. Ο Καλατζίδης αντέδρασε, δεν του έκανε το χατήρι. Ο Αρβανιτίδης λέει ήταν. Του είπα, του Καλατζίδη, ότι αν σε απειλήσουν ξανά να μου το πεις και θα κοιτάξουν να σε προστατεύσω. Ξανά για τον Γεωργία, παιδί είναι λογικό και ανθρώπινο, το ότι μου είπε ότι φοβάται. Και του είπα να μην φοβάται να πει την αλήθεια. Χαρακτήρισε έντιμο άνθρωπο τον Βαγγέλη Γραμμένο. Μετά τα κακουργήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για κακουργήματα, ενδιαφερθήκαμε και εγώ και ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης να το φτιάξουμε.
Το 15 στηρίξαμε την επιστροφή του κύριου Γραμμένου. Είναι ένας δικηγόρος έντιμος, καθαρός και άμεμπτος. Ο Σαρίς ήταν ένας καλός άνθρωπος, έντιμος, αλλά ήταν μια Φιλιππινέζα της ΕΠΟ με τη μεταφορική έννοια. Ξανά για τον Γιάχο, όταν λέει καθαρός και έντιμος. Όλοι καθαροί και έντιμοι ήταν τελικά. Έντιμος και καθαρός ο Σαρίς, έντιμος και καθαρός ο Γραμμένος, έντιμος και καθαρός ο Γιάχος που δεν είναι στο πέναλτι στο Ολυμπιακό Τρίπολη. Τελικά όλοι οι έντιμοι και καθαροί ήταν. Μεγάλο κομμάτι και στο τέλος ξανά ερωτήσεις από τον δικηγόρο του κύριου Αρβανιτίδη, πρώην μεγαλομετόχου της Βέρειας. Πρώτα μίλησα, κατέθεσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, και μετά όταν κάλεσε τον Γεωργία να έρθει πίσω στην επιστροφή του, το παιδί μου τα είπε όλα. Άγιος άνθρωπος είναι ο πελάτης σας, το φωτοστέφανο του λείπει. Οι άνθρωποι μου είπαν, εμείς φοβόμαστε, δεν είναι μόνο ο Γεωργίας και προπονητής, αλλά και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές, όλοι μιλημένοι είναι. Ο Γεωργίας λέει την αλήθεια, δεν είχα δει το παιχνίδι Βέρεια Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος παίκτης έχει μειωμένη απόδοση, υπάρχει τρόπος να το μάθει κάποιος, αν θέλει κάποιος να έχει μειωμένη απόδοση. Έχω δει αγώνα που έμαθα μετά όταν χειραγωγημένος και κάπως έτσι τελείωσε η κατάθεση του Δημήτρη Μελισσανίδη. Τετάρτη καταθέτουν Αλαφούζος και Βασάρας και την Παρασκευή Φίσας και Κούγιας. Παρασκευή. Δύο μέρες πάει το την Παρασκευή δικαστήριο. Είναι ωραίο. Μια λέξη. Λοιπόν. Εγώ δεν περιμένω να βγει κάτι από τις μαρτυρίες, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σου είπα ότι νομικά. Δίνει ατάκι στο Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά οκ. Okay. Ναι, γιατί ξέρεις το κλειδί είναι εκεί που το ρωτάει πρόεδρος. Έχει τη διατήρηση. Όχι, μου το είπαν. Εσείς το ξέρετε. Όχι, μου το είπαν. Αυτό δεν στηρίζει νομικά την υπόθεση, αλλά βέβαια εντάξει. Ο Σάρης πάντως είναι αυτός, Στέριο, πραγματικά, που μετά το Άρης Αστέρας Τρίπολης βγήκε και είπε για την Κουρομπίλια ότι μου παίρνουν, με τηλεφωνούν οι διαιτητές και αν είναι δυνατόν και πρέπει να τιμωρηθεί κτλ. Τότε είχε βγάλει ο κ. Μπιτσαξής μια ανακοίνωση όταν είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό ο Άρης και στην ουσία το μόνο που δεν είπε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είπε ότι αν δεν τον τιμωρήσετε θα κόψω την επιδότηση. Τότε ο κ. Μπιτσαξής, μια που μιλάμε για κρατικές παρεμβάσεις. Και για το τι συμβαίνει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κατηγορούνται και κατά δήλωση του κυρίου Μελισσανίδη έλεγχαν τις επιτροπές, έχουν κατακρεουργήσει εκείνα τα χρόνια ομάδες όπως ο Ηρακλής και ο Άρης. Ο Ηρακλής και ο Άρης έχουν πληρώσει όσο κανένας άλλος, με πρώτο βέβαια τον Ηρακλή, γιατί ήταν λίγο και πιο στον Άρη, είχε και μια διάρκεια, ήταν μέσα στη σεζόν το όλο θέμα. Του Ηρακλή ήταν μπαμ και κάτω οι αποφάσεις τότε. Και εντάξει, όλα καλά, συνεχίζουμε, μια χαρά, προχωράμε. Εντάξει, κάποτε ο Σαρίς και οι υπόλοιποι. Μια χαρά. Όλα, okay. Αυτά σε σχέση με την δίκη για τα. Αυτό τώρα είναι στημένα ή συμμορία, ή είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα, μπράβο. Ωραία. Θα έχουμε εξέλιξη, φαντάζομαι, και με άλλες καταθέσεις. Προφανώς δεν είναι μόνο οι μάρτυρες οι οποίοι έχουν, ας πούμε, είναι γνωστοί. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες στην όλη υπόθεση. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Την παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε. Από εκεί πέρα τώρα έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σας είπε και ο Στέριος ότι εδώ και ένα μήνα περίπου ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Έχει κάνει ήδη δύο ήττες. Ξεκινάμε με τον Άρη, θα τα πω μετά την τιμία. Α, θα πεις μετά την τιμία. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι του Άρη. Καταρχήν να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε μια αυθόρμητη κίνηση που έκανε ο Κόρμπος μετά το παιχνίδι. Έχει τελειώσει το μάτς, έχει κερδίσει ο Άρης. Ο Κόρμπος πάει μόνος του, κάνει το σταυρό του και φυλάει το μνημείο που είναι εκεί μπροστά στη θύρα 3 για όσους έχουν φύγει από τη ζωή. Έχει κάποια στεφάνια, έχει κάποιους κατά καιρούς εκεί αποδίδεται φόρος τιμής σε όποιον φεύγει και του αξίζουν πολλά μπράβο γιατί πραγματικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και έκανε και την τοποθέτηση αμέσως μετά και είπε ότι το έκανα για τη Ρενάτα γιατί οι φίλοι του Άρη είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση, είχαν κάνει και ένα πανό, αν θυμάστε πέρσι ήταν το πανό. Ναι. Γενικότερα υπήρξε μια δράση από τους φίλους του Άρη συμπαράστασης και τα συλληπιτήρια βέβαια όταν έφυγε η Ρενάτα και είπε το έκανα για τη Ρενάτα αλλά και για τους φίλους του Άρη που έφυγαν. Και φυσικά αποθεώθηκε ο Κόρμπος και με ανακοίνωση από το Super 3 αργότερα αλλά γενικότερα νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε σε τέτοιες ενέργειες ειδικά σε αυτό το περιβάλλον το τοξικό που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί πέρα ο Άρης ήταν καθολικά καλύτερος. Το δείχνουν άλλωστε τα 25-4 τελικές. Πέτυχε 5 γκολ, του ακυρώθηκαν τα 3. Τα 2 ορθώς ακυρώθηκαν γιατί ήταν offside. Έστω και οριακά το τελευταίο. Το γκολ του Rose είναι έγκλημα που ακυρώνεται. Είναι έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου γενικότερα που ακυρώνεται αυτό το γκολ. Άντε πάλι. Γιατί
Δεν είναι offside ο Rose, δεν είναι offside κανένας από τους παίκτες που συμμετέχουν στη φάση. Δεν γίνεται να γυρίζει τη φάση δύο λεπτά πριν. Και μάλιστα ενώ υπάρξει έχει μεσολαβήσει παίκτης του Πανιωνίου και να δίνει offside. Τέλος πάντων, το 3-0 ήταν αυτό του Rose. Δεν έκρινε δηλαδή κάτι ως προς το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ καλός ο Άρης. Παρά τις πολλές αλλαγές. Κώστα, η φάση με τον Γιαννούλη είναι εδώ που τον πατάει. Περίμενε να δεις. Δεν το ήθελε. Όχι, λέει ο Βιερίνια. Δεν τον είδε, βέβαια. Ναι. Έχει δίκιο ο αρχηγός. Ναι. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν για τον Άρη ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Δες Κώστα. Πατάει. Δεν το ήθελε. Κολλάει το πόδι και μετά τον πατάει. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Το πόδι έχει κολλήσει πάνω στο πόδι του. Κοιτάει αλλού, ρε. Κώστα, δες το πόδι του. Κοιτάει αλλού. Ωραία. Άρα δεν είναι ούτε το ίδιο κόκκινη. Δεν είναι. Εντάξει. Όχι, εδώ λέει που με ένα. Ο Βαρούχας πάντως είπε ότι και τα δύο είναι κόκκινη. Και του Ιντέγε και αυτό. Σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Ποιος? Όχι, ο Βαρούχας. Είπε και στα δύο κόκκινη. Δεν είπε στο ένα κόκκινη και στο άλλο άσπρη. Ο καθηγητής διαιτησίας. Εδώ μιλάει ο Κάκος. Ο Τάσος ο Κάκος. Έχει σφυρίξει και πώς θα μάτσει ο Κάκος, Χρήστε. Δεν έχει σφυρίξει δύο μάτς την καλύτερη. Είδα όταν σφυρίζει τα μάτσα. Που έχει βγάλει κόκκινη κάρτα στον Αγκάνθο Στέργιο γιατί σήκωσε τη φανέλα και είπε στο παιδί 16 χρονών που φύγε πριν δύο μέρες. Για τον παράδεισο, όχι πάνω από το κεφάλι, τη σήκωσε έτσι και του βγάλε δεύτερη κίτρινη κάρτα και είπε ότι αυτό λέει ο κανονισμός. Τον είδα να πίνει τσάι στη σουίτα της Τούμπας, στον Τάσο τον Κάκο, αλλά ευτυχώς τότε παρενέβησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, για να μην πάει στην ομάδα. Έχω τον Κάκο να έχει δύο ώρες όλο τον κόσμο του Άρη, επειδή υπήρχαν πανό κατά του Βασίλη Γκαγκάτσι και απαιτούσε να κατεβούν σε Άρης Αστέρας Τρίπολης πάλι, που αποβάλλει πάλι παίκτη του Άρη στο 30. Έχω δει το μαρκάζ στον Καρσία που ένα φάουλ στο κέντρο ήταν, που φεύγει μόνο του άλλο με την αιστεία. Αυτό ήταν ο Τάσος ο Κάκος που σφύριζε. Και ο τρόπο που μιλάει μου δείχνει και τον τρόπο που σφύριζε. Όχι υπέρ σου. Δεν το έκανε υπέρ σου τότε. Εγώ το είπαμε αφορμή ότι επικαλείσε τον καθηγητή με το νου του διαιτησία Βαρούχα. Δεν είναι καθηγητή με το νου του. Είναι καθηγητή. Εγώ πάντω τον βλέπω πολύ πιο αντικειμενικό τον Βαρούχα από τον Κάκο. Πολύ πιο αντικειμενικό και έχει πει πράγματα που με έχουν εξοργήσει. Εγώ... Δηλαδή στο μάτς με την ΑΕΚ. Ο Βαρούχας είπε ότι είναι πέναλτι κατά του Άρη και κόκκινη του Ιντέγε. Δεν άλλαξε όμως τη στάση του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εσείς προφανώς λέτε τον Κάκο. Καθηγητές διαιτησίες τύπου Βαρούχα. Ναι. Εντάξει, δεν τους έχω λάβει ποτέ σοβαρά και γι' αυτό δεν επικαλούμε ποτέ όταν είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ούτε κατά. Για μένα δεν υπάρχουν. Εγώ λέω ότι όλο το κομμάτι αυτό είναι καθαρά επικοινωνιακό και στο απέδειξα πριν. Ο Βαρούχας λοιπόν έχει πει χθες κόκκινη ο Γιαννούλης. Δεν υπάρχει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ με το Λιμιό και ο τίτλος είναι άκυρο τον γκολ του Μπέρκ και ο Κάκος έχει πει τα ίδια, τα ανάποδα πράγματα και ο τίτλος είναι δεν υπάρχει κόκκινη, είναι πέναλτι. Όλα είναι επικοινωνία. Και ο Βαρούχας και ο Κάκος και όλοι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Δημιουργείται αυτός ο σχολιασμός. Γιατί είναι επικοινωνία. Γι' αυτό την επόμενη μέρα από τα μάτς, σύμφωνα με πηγές του All About Aris, ξέρουμε τι έχουν πει οι παρατηρητές στις εκθέσεις τους και 9 στις 10 φορές μετά βλέπω ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά ο τίτλος έπαιξε. Η επικοινωνία πέρασε. Ότι είναι κανονικό το γκολ. Είναι άκυρο το γκολ. Σωστά ακύρωσε τον γκολ του Άρη. Σωστά δεν έδωσε πέναλτι. Το βγάζει λάδι το κτλ. Όλα είναι επικοινωνία, Στέργιο μου, σε αυτό το κομμάτι. Και έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Απλά φτάνει και το τέλος του πλέον. Γιατί. Το κεντρικό το σύστημα του υπολογιστή δεν δουλεύει καλά, έχει αλλάξει, δεν είχε Windows 7 και πλέον έχουν καταργηθεί. Να πω ότι ο Rose ανταποκρίθηκε ακόμα και ως αριστερό μπακ, ανταποκρίθηκε όμως γιατί πάρα πολύ απλά ο Πανιώνιος δεν μπορούσε να απειλήσει και έτσι δεν φάνηκε το κενό του κόρχου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει βγάλει απίστευτη assist ο Rose στο δεύτερο γκολ. Αλλά είναι δεδομένο ότι αν είχε απέναντί του μια ομάδα καλύτερη από τον Πανιώνιο, θα είχε πολλά προβλήματα ο Άρης στην ανάπτυξή του, γιατί φαινόταν ότι ο Ρόζ δεν έβγαινε μπροστά, δεν μπορούσε με το αριστερό να βγάλει σέντρα, με αποτέλεσμα αυτό το overlap να μην υπάρχει. Επιστροφή για Σούντλεν και θετική εμφάνιση για τον Σουηδό, αλίμονα δεν μπορούσε να τα απεξέλθει και σε αυτά τα παιχνίδια. Και το καλύτερο απ' όλα, διαβάσαμε την Κυριακή στο Sport Time. Γιατί εγώ λέω πάντα την πηγή, ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Sport Time, τα εργομετρικά του Φετφατζίδη ήταν κλαταρισμένα. Είναι κλαταρισμένος ο Φετφατζίδης. Γι' αυτό έκανε 400.000 χιλιόμετρα προχθές ο Φετφατζίδης. Τους περνούσε 3-3 και 4-4 από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Και έδωσε και τη φανέλα στο παιδί. Μπράβο του.
και έδωσε και τη φάνη στο παιδί. Αυτά είναι η επικοινωνία και πότε θες να πλήξεις μια ομάδα. Βέβαια, αν για κλαταρισμένους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχω διαβάσει. Αν ήμουν Τσαλτίδη, τα έλεγα τώρα. Ναι. Έπαιζε η ομάδα του Ολυμπιακού η δεύτερη με την ομάδα του Ολυμπιακού την τρίτη. Και αυτό του παίρνουν σε 5-5. Πώς είναι η ομάδα του Ολυμπιακού Πανιόνιος αφού έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό. Εκεί το στηρίζει το αυτό. Σοβαρά μου κάνει την ερώτηση τώρα. Καλά, ρε φίλε, λες ότι είναι ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Πανιόνιος, δεν λες. Δεν λέω ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι ομάδα που είναι στο περιβάλλον του Ολυμπιακού. Ομάδα του Ολυμπιακού δεν είναι. Πώς έφερε 1-1 τότε. Α τον Άρη, ο Άρης είναι το Ολυμπιακό. Α, έτυχε. Έτυχε, ναι. Κώστα, έτυχε, ρε. Έτυχε. Έτυχε. Έτυχε ο τελευταίος να τύχει με τον πρώτο. Έτυχε. Έτυχε, μάλιστα. Αυτό το είχες όμως ως επιχείρημα όταν το Ατρόμητος ΠΑΟΚ έληξε 1-1. Έλεγες, ο Κολόνα, πώς έληξε 1-1 αφού του ΠΑΟΚ. Έτυχε. Πέφτει ο Πανιώνης μεταξύ. Και στο πρώτο γύρο η ομάδα του Πανιώνη γιατί μου είδε στο μάτς. Και φέρα 1-1. Αφού μου κάθισε να χάσει. Που έχω ανάγκη εγώ να κάτσει να χάσει ο Πανιώνιος. Που δεν θα έμπαινα στα play-off. Ο Πανιώνιος δεν πάρει κανένα βαθμό, τάκιν δηλαδή. Θα πέσει. Θα πέσει. Για να βγει στα play-off. Πέφτει ο Πανιώνιος. Θα έπαιρνε βαθμό αν το ΒΑΡ και ο Σκουλάς στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος δίνει το επιθετικό φάουλ του. Πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Δεν το έδωσε όμως. Και κέρδισες 2-1. Γιατί από τότε δεν παίζεις καλά. Τέλος πάντων. Για τον ΠΑΟΚ και το αγωνιστικό θα μας τα πεις εσύ. Η δική μου άποψη είναι ότι φίλε. Και χωρίς Ευρώπη. Μάχεσαι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει και Ευρώπη. Χωρίς Ευρώπη έχεις αυτά τα τρεξίματα. Αυτή την εικόνα χωρίς Ευρώπη. Δεν παίζει Ευρώπη, τι θα κάνεις. Ή το πες, το κάνεις επίτηδες. Αποκλείεσαι για αυτόν τον λόγο, επειδή το ξέρεις. Ας το έβαζε στην αρχή ο Πολωνός Στέργιο και τα λέγαμε μετά, έτσι δεν είναι. Αν το βάζει στην αρχή ο Πολωνός, θα γινόταν ό,τι έκανε. Το έβαλε με τον Άρη. Και μετά έφαγε 4. Το έβαλε με τον Άρη το τέταρτο Κώστα. Και μετά έφαγε 4. Στέργιο έχει δίκιο αυτό. Και όχι μόνο, και σε κάτι άλλο έχω δίκιο, Κώστα. Να μας πει ο ΠΑΟΚ τι έχει κάνει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη. Ισοπαλίες. Είναι τέτοια ομάδα ΑΕΤ του Νταμπλούχου. Είναι αυτή η απόδοση ΑΕΤ του Νταμπλούχου. Καλά, δεν γίνεται να κερδίζει όλα τα μάτσα, παιδιά. Έχουμε και playoffs. Όχι, συγγνώμη, κανένα δεν κερδίζει. Ένα μάτς με την ΑΕΚ κέρδισε που ο Σιμώες, να μην τον χαρακτηρίσω, πήγε και έκανε πέναλτι, λες και μάρκαρε, λες και θα γύριζε και θα έκανε. Να τον γκολ. Αλέιουπ. Χέρι. Χέρι είναι. Στα play-offs θα πάρετε την απάντησή σας, Εστέριο. Θα τα πούμε τότε. Με αυτόν τον προπονητή. Με αυτό. Όχι με αυτόν. Και το καλύτερο, με το που τελειώνει το μάτς, βλέπω κάτι ξεφωνητά. Τον ξεσκίσαν όντως. Πάει ο καημένος ο Αμπέλ. Άλλη φορά να μάθει να χειροκροτά ειρωνικά τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι. Πριν μετά το Βόλο. Δεν έκανε. Δεν ήταν ειρωνικά. Τι ήταν. Δεν ήταν ειρωνικά. Ξεφωνητικό δεν ήταν. Στέριο δεν ήταν ειρωνικά. Ξεφωνητικό δεν ήταν. Αφού μετά πήγε και έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Ας τα πει ο Χρήστος, το έλεγε καλύτερα. Δεν ήταν, όχι. Εμείς τι ξέρουμε για ΠΑΟΚ. Όλα τα ξέρετε, αλλά δεν τα λέτε. Όλα τα ξέρετε. Εμείς, όπως εμείς, όπως εμένα, φτάσατε να με κυνηγάνε με αυτά που λέγατε. Έτσι λέγατε. Τα ξέρω και δεν τα λέω. Ποιος το έκανε το λάθος εδώ, ρε Στεριό. Ποιος είναι αυτός. Αυτός πρέπει να αποβληθεί. Ο Φερνάντο. Ο Γιαννούλης Κώστα. Αυτός που έπρεπε να αποβληθεί. Ο Φερνάντο έκανε το λάθος. Ποιος είναι ο Φερνάντο. Σάντος. Ο Γιαννούλης, ο 10 εκατομμύρια. Ναι. Ούτε πουλήσατε αυτή τη φορά, ούτε αγοράσατε. Και από την πλευρά του. Λέω εγώ. Θα πάμε στο break και μετά θα ακούσουμε. Ποιο break, έχουμε τόσα θέματα. Θα ακούσουμε με βλάβια τον Στέριο να πει τη δική του άποψη. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Τετάρτη στις 9.30. FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και 2 εισιτήρια και το Άρης Ατρόμητος στην 5η. FM και Άρης ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε και στο 54526 το στέλνετε. Κληρώσεις στις 2 παρά 2, 2 παρά 3. Βαριέμαι να ψάξω να βρω αυτά που έλεγε τον Ίγκασον την Παρασκευή. Λέει, έχει κάνει το λάθος το δεύτερο γκολ. Έχει δίκιο ο Χρήστος, μου λένε. Και λέει, το πέναλτι. Όλα ήταν λέει, στο Βόλο. Και το πέναλτι. Στέλνιο έτσι είναι. Ο Ίγκασον έκανε το πέναλτι και το δεύτερο γκολ το λάθος. Το λέω στο στόμα μου την Παρασκευή, αν θυμάσαι. Και έλεγα που πας με τον Ίγκανσον. Και δεν έκανε μετά. Ξέρετε και εσύ όλους έτσι τους λες τώρα. Είναι ρε φίλε. Ένα κακό μάτς τώρα. Έχω μάθει. Θα τα πούμε στα πλέον. 20 χρόνια αυτά μου κάνανε Κώστα. Πάλι θα κλαίτε το Μάιο. Εξαιρετικό. Τι θα κάνω. Λέω. Το Μάιο. Τον Ιούνιο. Το Μάιο θα είμαστε καλά Κώστα εμείς. Πάλι θα κλαίτε το και Μάιο. Και πρόσεξε γιατί θα είμαστε και το Μάρτιο καλά. Κούπα. Γιατί έρχεται ο Δόνης την Τετάρτη. Ο Δόνης. Να κάνει το 0-1. Ο Δόνης στο δικαστήριο με τον Πάκο το κέρδισε. Φυσικά το και τον πάει στο Άριο, στον Άριο Πάγο τώρα. Με ποια δικηγόρο ξέρεις? Του Σουλούκου.
Όπως βλέπεις, τα ξέρω, Κώστα. Όλα! Τα ξέρω! Όλα! Τι ζούμε. Δικηγοράρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικηγόρο, ξέρεις. Εκείνη η πληροφορία, Κώστα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πριν απ' όλα και πριν ο Στέργιος απαντήσει. Όχι, απαντήσει. Δώσε το ρεπορτάζ του. Δώσε το ρεπορτάζ του. Να δώσουμε χαιρετίσματα στο κορυφαίο ξενοδοχείο της περιοχής. Που κατάλαβα τώρα ότι έχει και μπράβο. Μάκι. Ότι έχει και μάκι εκεί πέρα. Και μάκι έχει. Υπάλληλο μάκι. Αυτό αντιλήφθηκα. Κορνήλιος, κυρίες και κύριοι. Έχουν βάλει στο Ιρέδιο Λίμπερο και ακούνε δυνατά όσα λέει ο Κούσης. Εννοείται. Χαιρετίσματα και στο φίλο μας, τον Κορνήλιο. Το δικό του όνομα έδωσε στο ξενοδοχείο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι high είναι, class, ότι, είναι ότι είναι ωραίο για ξενοδοχείο το Κορνήλιος. Oh. Ωραία, θα πάμε να κάνουμε, Κώστα, ένα τέτοιο εκεί. Ένα πισίνα πάρτι. Μας έχει πει 100 φορές ο άνθρωπος. Φοβάται μην κάνω βόμβα και βγει η πισίνα έξω. Μας έχει πει 100 φορές να πάμε. Θα πάμε, θα πάμε. Ως λίπερο θα πάμε. Όπως τώρα. Όπως πάνε και πολλές ομάδες, να ξέρεις. Και ομάδες και πάνε και κάτι μπάτσελορ έχω δει να έχουν γίνει. Χρυσανθέ. Ο κουνιάδος μου το έκανε. Ο κουνιάδος με εκεί έκανε. Κώστα. Σοβαρά. Σου ξενοδοχιάρα. Δεν στη χρεώνουμε τη διαφήμιση αυτή, να ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Μαρμαρίδης. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζουμε οι χρόνοι παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι οι πιο σύντομοι της αγοράς, αναφέρουν από το Μαρμαρίδη. Με έπιπλα υψηλής αισθητικής ποιότητας σε προνομιακές τιμές και αυτό που λέμε value for money για τα έπιπλά σας με Μαρμαρίδη είναι γεγονός. Νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Μαρμαρίδης! Τέλεια. Λοιπόν. Για μπάσκετ θα πούμε πιο μετά. Θα πει ο Κώστα, κάνει μια ανάλυση για το ο ΠΑΟ Κολοσσός. Ο Κορνήλιος μπορεί να μας πει πολλά για το μπάσκετ. Ο Κορνήλιος ξέρει. Ωραία. Και... Στο Παλατάκι δεν είναι, στο παρκέ. Ορίστε. Στο παρκέ δεν είναι. Τι είναι στο παρκέ. Έχουνε box, ναι. Χώρο στο, ναι, στο παρκέ. Κανονικά. Ιδιαίτερα ένθερμοι, τους βλέπω κάθε φορά εκεί. Ναι, βέβαια. Αφού είναι πάω ξανά και τρελά δύο, τα παιδιά. Είναι... Έτσι. Και δηλαδή, πληρώνουν και, είναι... και πληρώνουν, όχι. Κούτρα. Πληκτρολόγιο, Facebook και τέτοια. Γι' αυτό πρέπει να. Να μπουν χορηγοί. Αν δεν κάνω λάθος, την είχαν στολίσει την τσαρούχα από 2-3 box. Και καλά έκαναν. Τον οποίο... Γιατί δεν πήγε στο ξενοδοχείο τους, όχι καλά τίποτα έκαναν, άλλο. Όχι, λοιπόν... γιατί η κυρία είναι μια μέτρια διαιτητής. Ε, τι. Σαν την κουρομπίλια. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο ποδοσφαιρικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε για μπάσκετ τώρα, εδώ πέφτουν στο οι ομάδες. Στο τέλος. Τι ποδοσφαιρικά Κώστα, σου είπα τώρα. Θα τους σώσουμε, μην ανησυχείς. Τι ποδοσφαιρικά. Θα σε σώσει ο Αυγενάκης. Κάτσε να μπει τον γκολ τώρα. Λοιπόν, επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Έχουμε θέματα πάρα πολλά. Ναι. Και θέλω τουλάχιστον μία ώρα για να τα πούμε αναλυτικά. Πολύ, πολύ επιγραμματικά. Ο ΠΑΟΚ έχασε δίκαια. Δεν τον φταίει κανένας διαιτητής, ούτε και χαίρομαι. Που δεν βλέπω ούτε μισό παοξί να επικαλείται κάποιο ανάποδο πλάγιο ή κόρνερ σε εκείνη τη φάση. Εντάξει, ούτε καν υπάρχει αναφορά στο φάουλ ή πέναλτι που δεν έδωσε εις βάρος του Δημήτρη Λιμνιού. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει ούτε μισή αναφορά. Δείγμα το ότι ο φίλος του ΠΑΟΚ είναι σε άλλη κατηγορία και δεν ψάχνει φαντάσματα για να δικαιολογήσει αυτά τα χάλια που είδαμε εχθές. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολλές ευθύνες του Φερέιρα εδώ και 2-3 μήνες. Πρώτον, το έχει καταγράψει και ο Σταύρος, το έχω καταγράψει και εγώ, το έχει καταγράψει όλη η κοινωνία, δεν το βλέπει μόνο ο Φερέιρα. Ναι. Μας βγήκε ο Μίσης σαν οχτάρι, με το ζόρι να το βγάλουμε και σαν δεκάρι. Άντε και σαν φόρνα, πω εγώ. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έπαιξε μια φάση παραλίγο να γίνει. Τραγικό λάθος νούμερο 1. Ναι. Όλα τα μάτς που έχει παίξει ο Μίσης δεκάρι πλην του μάτς με τον Όφη στο κεντρικό κουλέ, πραγματικά έκανε τη διαφορά με 3 assist. Δεν τσουλάει το σύστημα. Δεύτερον, δεν έχει βρει τις ισορροπίες στα χαφ ο Φερέιρα. Αυτή ναι. Η λειτουργία με Μαωρίσιο Εσίτη και μπροστά Μίσιτς είναι για τα πανηγύρια. Εγώ χθες τον Εσίτη τον λυπήθηκα. Πραγματικά. Δεν μου μοιάζει για ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, άλλο μεγάλο λάθος. Εγώ το λέω εδώ και μήνες από το ξεκίνημα της χρονιάς, μόλις καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Το να επιμένει ο Φερέιρα σε αυτή τη φιλοσοφία, να μένει πίσω ο Μάτος, να συμπληρώνει 30 με τους άλλους δύο και να ανεβαίνει μόνο ο Γιαννούλης και ο Βιερίνη να συγκλίνει, πραγματικά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν βλέπω τι κέρδος έχει στην ομάδα. Ακυρώνεται ο Μάτος, ο Γιαννούλης έχει σκάσει το παιδί γιατί κάνει πάνω, 50, κάτω, 60, 70 ανεβάσματα σε κάθε αγώνα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και ο Βιερίνια δεν μπορεί να παίξει στη θέση του. Αυτό και το παίζει... έχω διαβάσει στο Σταυρόντος. Και εγώ το έχω γράψει. Και όλοι το λένε. Εντάξει. Λοιπόν, με μια κίνηση λοιπόν που πραγματικά δεν βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα το λόγο να υπάρχει 30 πίσω στην αμυντική γραμμή, ακυρώνει, ξαναλέω, τρεις παίκτες. Ο Μάτος,
ο Γιαννούλης και ο Βιερίνια. Ίσως το έκανε γιατί δεχόταν πολλά γκολ στην αρχή. Το κάνει, Χρήσανθε, από τα φιλικά μέχρι τώρα. Μάλιστα. Okay, μόνο σε, ο Μάτος μπορεί να τα απεξέλθει όμως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μια χαρά μπορεί να τα απεξέλθει. Θα κάνει 20 ανεβάσματα ο Μάτος και 20 ο Λιμιός, 20 ο Γιαννούλης και 20 ο Βιερίνια. Αυτό το 3-1, 4-1, 3, δεν ξέρω πώς να το. Πραγματικά που γίνεται 3-5-1, εντάξει, γελάει ο πλανήτης. Ας το πει κάποιος λοιπόν τον κύριο Φεραίρα ότι αυτό από τη στιγμή που δεν γίνεται και από τις δύο πλευρές, δηλαδή να ανεβαίνει μία ο Μάτος, να μένει πίσω ο Γιαννούλης, μία ο Γιαννούλης να ανεβαίνει ο Μάτος και να ανεβαίνει μονόπατα ο Γιαννούλης, μας έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Και καταπονείται ο Γιαννούλης και ο Μάτος είναι πίσω και ο Βιερίνια δεν μπορεί να αποδώσει ανεξάρτητα αν δεν είναι στα καλά του μετά τον τραυματισμό, όπως δεν είναι και ο Μαουρίσιο. Ποιος να τον πει όμως, Αστέριο. Δεν ξέρω. Κάποιος βοηθός του, κάποιος από τους γύρω-γύρω, ο Χρήστος Καρεπίδης, δεν ξέρω ποιοι μπορούν να μιλήσουν στον στο προπονητή. Αυτό που στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο, εννοείται ότι περιμέναν όλοι μια κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ θα το πληρώσει το μάρμαρο. Όταν ακούς μία καμπάνα, δύο καμπάνες, μια καμπανάρα στο κλειάνι της Βικελίδης, κι άλλη καμπανίτσα, κι άλλη καμπάνα, και δεν βελτιώνεται η ομάδα, ίσα ίσα χειροτερεύει, θα ερχόταν και το χθεσινό. Είναι καλό που και που, τουλάχιστον για μένα, να βλέπω παιχνίδια ανάμεσα σε κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί αντιλαμβάνεσαι και το τι αφουγκράζεται ο κόσμος. Ο κόσμος χθες γελούσε. Δεν ήταν έξω φρενών. Γελούσε με τα χάλια της ομάδας. Και πραγματικά το πήρε χιουμοριστικά, γιατί αλλιώς είναι να πας να φουντάρεις ή να. Ανεβάσει πίεση στο 200. Εντάξει, το κυριότερο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι η ομάδα δεν δείχνει να έχει φλόγα μέσα της. Δηλαδή, εγώ από το 2-0 και μετά, πραγματικά ήταν μαρτύριο το να βλέπεις τον ΠΑΟΚ αυτόν, το χθεσινό. Είχα στο μυαλό μου το παιχνίδι, το περσινό Πανετολικός ΠΑΟΚ. Μετά το 1-0, είδαμε το καλύτερο μισάωρο για μένα των τελευταίων 2 ετών από τον ΠΑΟΚ. Με τον γκολ του Βιερίνη από τα 40 μέτρα και την κεφαλιά του Μάτους. Πήραν το μήνυμα του Πανετολικού ότι απλά σήμερα θα χάσουν. Εχθές δεν είδαμε καμία αντίδραση, είδαμε μια απάθεια από όλους τους παίκτες, πλην Μίσιτς. Δείγμα ότι δεν εμπνέει ο προπονητής στους παίκτες. Είναι ξεκάθαρο. Το να μην σου βγει ένα παιχνίδι δεν σου βγαίνει, οκ. Πόσο μάλλον όταν απέναντί σου έχει τον Παναθηναϊκό που διάγει τις καλύτερες μέρες του τη φετινή σεζόν. Και πραγματικά μπράβο και στον Δόνη, μπράβο και στους παίκτες που ήρθαν, γιατί πραγματικά βελτίωσαν κάποιες ανοδογραφίες του Παναθηναϊκού και μπράβο και στα πολλά Ελληνόπουλα. Που έχει όφη και στον Δόνη και στον Χατζηγιοβάνη και σε όλους τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε διάθεση. Αυτό είναι που συναχώρησε πάρα πολύ κόσμο και είναι δείγμα ότι αυτή η ομάδα δεν εμπνέεται στο βαθμό που πρέπει να εμπνέεται από τον Αμπέλ Φεραίρα. Όχι τώρα, εδώ και δύο τουλάχιστον μήνες. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει και πάμε και στους παίκτες. Γιατί βλέπω ότι πολλοί έχουν στήσει στον απέναντι τοίχο τον Φεραίρα και τον πυροβολούν και ζητάνε την απομάκρυνσή του. Άλλοι. Πάντως, φωτογραφίες του Παύλο Γκαρσία. Πάντως μετά τον Άρη δεν ήταν τόσο σκληρή η κριτική. Μετά τον Άρη πιο πολύ το θέμα επικεντρώθηκε στο 4-4 του Άρη. Και ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και απλά είχε το 4-4. Δεν είχε τόσο σκληρή κριτική μετά τον Άρη. Νομίζω συμφωνείς και εσείς αυτό. Ότι πιο πολύ πήγαμε ότι ο Άρης ήταν απόλυτα εύστοχος, έτσι ήταν ένα παιχνίδι πάνω παρακάτω. Και το ξεπέρασε μετά με τον Όφη, αν θυμάμαι, που έπαιζε στο κύπελο. Δεν υπήρχε τόσο σκληρή κριτική. Σήμερα είναι. Πραγματικά. Εδώ ο κόσμος αποδοκίμασε την ομάδα στο παιχνίδι με το Βόλο. Ναι, την αποδοκίμασε και άγρια κιόλας. Θεωρείς ότι αν δεν έκανε αυτή την ενέργεια που έκανε θα. Δεν έχει σχέση η ενέργεια. Έκανε την ενέργεια γιατί. Εγώ νομίζω έχει σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, ενώ στην αντίδραση του κόσμου απέναντί του. Όχι, όχι, όχι. Εδώ και πολύ καιρό οι φωνές αυξάνονται. Ναι. Εις βάρος του Φεραίρα. Και πάμε και στους παίκτες. Από το ξεκίνημα της χρονιάς δεν έχουμε δει το Βαρέλα. Ανανέωσε το συμβόλαιο, μαγιά του. Έκανε μια συμβολιάρα. Για τα επόμενα 3 χρόνια είναι άφαντος ο Φερνάντο. Αυτές είναι οι προσωπικές μου απόψεις, όπως πάντα. Μπίσεσβαρ, το ίδιο. Μετά τα μάτς με τον Άγιαξ είναι εξαφανισμένος. Δηλαδή, χθες μπήκε και δεν κατάλαβα γιατί μπήκε. Ο Βιερίνια δεν είναι καλά. Και γι' αυτό ευθύνεται και ο Φεραίρα κατά 30%-40%. Ο Μαρίσιο δεν είναι καλά. Γιατί φταίει ο Φεραίρα για το Βιερίνια? Για το σύστημα που παίζει η ομάδα. Που πρέπει ο Βιερίνια να γίνει εσωτερικός μέσος. Για να πάρει όλη την πλευρά ο Γιαννούλης. Το ξαναλέω, δεν βρίσκω το παραμικρό κέρδος που έχει ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν, πραγματικά είναι άξιος απορία. Ο Εσίτη αυτός είναι. Το καταλάβαμε από τα πρώτα φιλικά ότι πήραμε ένα παίκτη που ανασταλτικά απλώς εχθές ήταν πραγματικά τραγικός. Ευθύνη αυτός που τον έφερε τον Εσίτη δεν έχει.
Τον Ενσίδη δεν έχει ευθύνη αυτό που τον έφερε. Τεράστιο. Και δώστε και 3 εκατομμύρια. Και το Στόχ. Τεράστιο. Το Στόχ. Το Στόχ, ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε την ποιότητα. Αν δεν είχε την ποιότητα των παικτών των περσινών, με τι επιλογέ που έκανε το καλοκαίρι, θα πάλευε την πεντάδα. Με τι επιλογέ του καλοκαιριού, ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, να είναι λίγο προσεκτικό αυτό που με ακούει τώρα. Αν δεν υπήρχε ποιότητα των παικτών από πέρσι. Απίστευτα, σε αυτό δεν φταίει ο Φερέιρα. Γιατί νομίζω ότι ο Φερέιρα τον βρήκε και τον Στόχ και τον Ενσίτη, ή όχι. Τον Ενσίτη τον βρήκε. Τον Στόχ τον βρήκε, τον Ενσίτη τον έφερε. Μάλιστα. Ή μάλλον ήταν στον πάγκο όταν ήρθε ο Ενσίτη. Και λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω ενώ υπάρχουν αυτά, γιατί δεν έχει κάνει τώρα μεταγραφέ, αλλά είναι άλλο θέμα. Ανεξάρτητα από τι ευθύνε του Φερέιρα, που θα πρέπει να βρει τι λύσει. Αυτό θα τι βρει, Χρυσάνδε. Όχι εγώ, ούτε ο Κώστα, ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ούτε κανένα. Νομίζω θα τι βρει ο επόμενο. Ο Φερέιρα παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό πρέπει λοιπόν να βρει τι λύσει. Τη στιγμή που μιλάμε, προποντή στον ΠΑΟΚ είναι ο Φερέιρα. Ναι. Δεν είναι κανένα άλλο. Δεν είναι ούτε ο Παύλο Γκαρσία. Αυτό με τον Παύλο Γκαρσία. Πόσο και να τον αγαπάω και εγώ και η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ, να συνημερώσω παιδιά ότι ο Γκαρσία δεν έχει δίπλωμα προποντή που απαιτείται. Γιατί δεν διαβάζει. Να το πω έτσι απλά. Δεν διαβάζει. Τι εννοεί δεν διαβάζει. Υπάρχει μια διαδικασία για να το πάρει. Να κάποια σεμινάρια, να διαβάσει, να δώσει εξετάσει. Δεν τα έχει κάνει αυτά ο Παύλο. Μάλιστα. Δηλαδή να τα γράφουμε όλα. Το να αποστάρω μια φωτογραφία του Παύλο που έχει φτιάξει τα φωτογραφικά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό να καταλάβει ο κόσμο ότι ο Γκάλη, λέω ένα δικό μου, το υπερμέγεθο αυτό. Επειδή ήταν ο Γκάλη, δεν πάει να πει ότι μπορεί να γίνει και προπονητή. Ο Παύλο, στο στάδιο που είναι τη ΚΑΠΑ 19, έχει δείξει καλά πράγματα. Ξαναλέω, στην ΚΑΠΑ 19. Όμως. Στην ΚΑΠΑ 19 το κοιτάνε τα παιδάκια όμως και λένε ο Παύλο. Ο Ενσίτη, ο Βιερίνια και ο Σβιντέρσκι δεν θα λένε ο Παύλο. Θα λένε αν είναι καλό ή κακό προπονητή. Είναι ερωτηματικό πώς θα λειτουργήσει ο Παύλο, εάν λειτουργήσει κάποια στιγμή σε επίπεδο επαγγελματική ομάδα, πόσο μάλλον που κάνει πρωταθλητισμό. Το θέμα είναι όμως, και το κλείνω την παρένθεση, δεν είναι το θέμα ο Παύλο Γκαρσία, ούτε ο Μιλόγεβιτς, που μέχρι στιγμή προέρχονται από Σερβία, όπως έχει δει αυτό το έργο, το φως της δημοσιότητας, πολλές φορές. Σε κάθε κρίση του ΠΑΟΚ βγαίνει και ένας Μιλόγεβιτς. Ο Μιλόγεβιτς έχει πάει και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ φέτος. Έχει καλό μάνατζερ. Έχει καλούς μάνατζερ προφανώς. Και άκρησε στα σερβικά μέσα. Έχει, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν είμαι εγώ ο Παύλο Γκαρσία και ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορεί να κληθώ να πάω στην πρώτη ομάδα. Το παίρνω το πτυχίο. Πάω το παίρνω. Ναι, δεν γίνεται 3 χρόνια, 4 να μην έχει πτυχίο και να χρειαστεί, αν χρειαστεί, αν κάποιο σκεφτεί να τον ανεβάσει κάποια στιγμή, να ψάχνουμε ποιο θα βάλουμε μπροστινό για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον Παύλο Γκαρσία στον πάγκο. Ξαναλέω, τα λέω αυτά, αυτή είναι η αλήθεια. Παρότι υπεραγαπάω και εγώ τον Παύλο όπως οι περισσότεροι και πραγματικά θα ήθελα, δεν ξέρω, άμεσα ή λίγο πιο έτσι στο απότερο μέλλον να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τη στιγμή λοιπόν αυτή είναι ο Αμπέλ Φερέιρα και είναι αυτοί οι παίκτες. Δεν είναι ενίσχυση. Γιατί δεν μπορούσε να έρθει ενίσχυση, αφού δεν υπήρχε πώληση. Γιατί δεν μπορούσε, έτσι. Δεν μπορούσε, χρειάζεται. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Άρα πείτε, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ξανά μεταγραφές. Ωραία. Αν δεν πουλάει παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλές λανθασμένες επιλογές. Έχει φορτώσει το μπάτζετ, έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές. Δεν έχει πρόβλημα τώρα που μιλάμε, το ξαναλέω. Δεν δηλαδή κινδυνεύει από την γωνία να του πει. Πρέπει να κάνει αγορά. Αλλά. Πρέπει να κάνει αγορά παίκτη, δηλαδή. Δεν μπορεί να πάρει ένα παίκτη ελεύθερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με το φαίνεται. Ο ελεύθερος χρήστη πρέπει να πάρει κάποιο συμβόλαιο. Ωραία. Πρέπει να πάρει και ο μάνατζερ του, είναι λεφτά. Ναι, άρα να σου πω κάτι. Δηλαδή είσαι. 50.000, 100.000 για λεφτά, δεν έχω. Συγγνώμη, είσαι ένα δισεκατομμυρίουχος δηλαδή που μου λες ότι δεν μπορεί να πάρει παίκτες. Δηλαδή αυτό τι διαφορά έχει από τον άφραγκο Καρυπίδη ή τον άφραγκο Αφραγκούζο. Που δεν είναι καθόλου άφραγκο. Χρήστε, ο ΠΑΟΚ έχει φορτώσει πάρα πολύ το μπάτζετ του. Έχει ξεπεράσει, ξαναλέω, τις κόκκινες γραμμές. Άρα έχει κάνει πολύ κακό προγραμματισμό. Είναι κοντά στο να τις ξεπεράσει. Άρα έχει κάνει πολύ κακό προγραμματισμό. Έχει το Βέρμπλουμ 1+ εκατομμύριο να κάθεται. Ναι. Έχει το Στόχ συμβολιάρα κάθεται. Έχει τον Ελ Καντουρί. Ευτυχώς τον τελευταίο χρόνο συμβολαίο, θα πω εγώ. Που παίρνει 800.000 το χρόνο. Έχει συμβόλαιο. Συμβολιάρα του Μπίσεσβαρ, του Βαρέλα, ο Βιερίνια, ο Μαωρίσιο, μιλάμε τώρα για συμβόλαια, εντάξει. Και, όταν δίνεις... και πέρσι τα έχει αυτά. Ναι, αλλά πέρσι είχε και μια πώληση του Πρίγιοβιτς που ήρθαν στα μία 10 εκατομμύρια. Από εκεί έκανε. Και δύο Ροντρίγκες, η μεταπώληση 12. Καλύπτεται η χασούρα για το financial fair play. Εντάξει. Οι επιλογές του καλοκαιριού ήταν λάθος οι περισσότερες. Δεν γίνεται να παίρνεις και να δίνεις τόσα λεφτά για να πάρεις τον Ντόγκλας Αγκούστο. Δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Άρα έχει ευθύνες η διοίκηση. Απλά δεν γίνεται. Η διοίκηση φυσικά και έχει ευθύνες.
Και όταν δεν μπορείς να ενισχυθείς, ενώ έχεις εκατομμυριούχο, ποια είναι η διαφορά με κάποιον που δεν έχει λεφτά? Όταν είσαι εκατομμυριούχος, δεν είναι έτσι, Χρυσάν, τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Στην ουσία του πράγματος, πώς είναι? Ο Άρης είχε παγόρευση μεταγραφών. Γιατί έκανε ό,τι έρανε. Δεν έκανε μεταγραφές. Πήρε μόνο τον Τουρμισάη. Ο Πάκ, χωρίς να έχει απαγόρευση μεταγραφών, είναι σαν να έχει απαγόρευση μεταγραφών. Έτσι που το περιγράφεις. Και στο κάτω-κάτω, αφού ξέρεις το πρόβλημά σου, γιατί δεν δρομολογείς μία πώληση ή μία λύση συμβολέου? Προφανώς, λύση συμβολέου, ποιος αλύσει στον ΠΑΟΚ? Ξέρεις, φίλε, φώναξε το Βέρμπουν και λύσει το, ξέρω εγώ. Ναι, καλά. Τι να κάνουμε. Δεν έφερα εγώ το Χατσερίδη πέρσι. Από τη στιγμή που έχεις ένα πρόβλημα, φίλε. Όποια ομάδα έχει προβλήματα προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Φαίνεται λοιπόν ότι διοικητικά. Το μεταγραφικό κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι πονεμένη ιστορία τα περισσότερα χρόνια. Έχουν γίνει καλές επιλογές, έχουν γίνει όμως και επιλογές πραγματικά ακατανόητες. Μην τους τώρα τσραδιάζουμε. Τριετές στο Μπρίκιτς και τριετές στο Λεβέκ και τετραετές στο Μουλέν και νομίζω, στο Χατσερίδη τριετές. Νομίζω και... ότι οι μεταγραφές είναι 80-20 αρνητικές πάντως, να ξέρεις. Όχι, Χρήσανδε. Όχι. Υπάρχει ο Κρέσπο, υπάρχει ο Βαρέλα, υπάρχει ο Μάτος, υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, υπάρχει ο Σβιντέρσκι, υπάρχει ο Ακπομ, υπάρχει ο Μαωρίσιο. Έχει κάνει και μεταγραφές καλές. Και παιδιά που έχουν προσφέρει και έχουν πάρει 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια και ένα που του κλέψανε 5. Δυσανάλογα, εγώ πιστεύω. Ο Κάνης ήταν πολύ καλή μεταγραφή, ο Σάχοφ ήταν καλή μεταγραφή. Ναι, γενικότερα... τους έδιωξε το καλοκαίρι και έφερε στον Ενσίτη. Έδιωξε τον Σάχοφ και έφερε στον Ενσίτη, φίλε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι. Καλώς να συνεχίσει έτσι, δεν έχω θέμα. Αλλά νομίζω ότι οι ευθύνες δεν είναι τόσο στο Φερέιρα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Με βάση τους παίκτες αυτούς, δηλαδή το στόχ, όταν φέρεις το στόχ το καλοκαίρι και παρουσιάζει το στόχο ως ο οικογενειάρχης που τώρα θα είναι καλό παιδί κτλ. Συγγνώμη, αλλά θέλεις και τα παθαίνεις. Όταν φέρεις τον Αουγκούστο με τόσα εκατομμύρια, εντάξει, όταν πανηγυρίζεις ότι πήρες με 5 εκατομμύρια το Ζαμπά. Όταν δίνεις 2,5 εκατομμύρια στο λύκο που θα μας φάει, όπως λεγόταν για τον Ενσίτη. Το Ζαμπά. Δεν φταίει μετά κανένας άλλος. Είναι ζάρι, ρε Χρυσανθέπου, και δεν είναι ζάρι. Δεν είναι ζάρι. Γράφει ο Κώστας. Πέρσι έτσι τον Νταμπλ πήρανε. Παίρνεις, λέει, τον Κωστίκο για το πτυχίο και βάζεις τον Παύλο να δουλεύει από πίσω. Ωραία. Για μένα είναι αστεία πράγματα. Ναι, τώρα αυτό. Ναι. Απλώς όφελα να και διερμηνέα τον Μπέο. Δηλαδή είναι δυνατό τώρα, ρε παιδιά. Και όπως λένε οι φανατικοί ακροατές εκπομπής, θα πείτε τίποτα για μπάσκετ. Αυτά τα ποδοσφαιρικά μας έχετε κουράσει. Εδώ πέφτουν οι ομάδες. Μισό λεπτό ακόμα και πάμε στο διάλειμμα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ναι. Τώρα που μιλάμε, προπονητής Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μόλις το μείον 2 από τον Ολυμπιακό. Προϊόν νομίζω τη αποκάλυψη του Μίσης. Γιατί χωρίς Μίσης έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα ήταν τώρα στο μείον 5, μείον 7. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο κοντά. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο credit στον Μίσης. Στα εγκλήματα που έκανε ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει credit. Που δεν κέρδισε αυτή την Ξάνθη, αυτόν τον Πανιόνιο, που έχει χάσει βαθμούς απίστευτους. Ας τον κέρδιζε, Χρήστα. Καλά, ναι. Είναι και αυτό όμως κομμάτι. Και εγώ, αν κέρδισε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Δεν είναι, είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Δεν είναι η Ξάνθη και ο Πανιόνιος. Σας πρόσεχε ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2. Μπορεί να μπει στα playoff με οριακό πλεονέκτημα. Ποιο είναι το οριακό πλεονέκτημα? Ένα βαθμό. Από τον Ολυμπιακό. Να κερδίσω τον Όφη στην Τούμπα, να κερδίσω τη Λάρισα στη Λάρισα. Ναι. Έτσι, με αυτή την εικόνα θα κερδίσει τη Λάρισα. Μπορεί, λέει. Μπορεί. Είναι ένα ενδεχόμενο. Και τον Ολυμπιακό. Μπορεί και να μπει στο μείον 5. Γιατί ναι. με το χάλι αυτό το χθεσινό, εγώ δεν είμαι σίγουρος αν η ομάδα μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και ποια είπαμε είναι το προβάδισμα που θα έχει ο πρώτος της βαθμολογίας? Η πλάκα ξέρεις θα είναι. Τίποτα. Όπως είναι. Τίποτα. Η πλάκα είναι να μπει με κανένα μείον 5 και να σου αφαιρέσουν 5 βαθμούς από του χρόνου. Τι τρελαίνε τα ρε παιδιά τότε. Άρα, για να το κλείσουμε, να πάμε στο διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2. Δεν θα πω εγώ ότι υπάρχουν τα play-off, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα, μπορεί να μπει με πλεονέκτημα στην έξτρα περίοδο. Σε λίγο θα ακουστεί και αυτό. Υπάρχει και το κύπελο. Θα τα πούμε στα play-off. Όπου την Τετάρτη το βράδυ ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένος. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει με σαφώς καλύτερη ψυχολογία από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει Τετάρτη. Θα κερδίσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνω, Χρυσάνδε. Και εγώ έτσι. Ξέρω ότι ο κόσμος θα στηρίξει, θα γεμίσει την Τούμπα. Πρέπει όμως και ο Φερέιρα και οι παίκτες, γιατί εμένα η ευθύνη είναι και στους παίκτες και στο Φερέιρα. Δεν είναι μόνο Φερέιρα. Αν είναι μόνο Φερέιρα, να φύγει σήμερα. Αλλά δεν είναι μόνο Φερέιρα. Το ότι ο Μπίσες βαρσέρνεται και ο Βαρέλα αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται και όλοι οι υπόλοιποι, δεν φταίει μόνο Φερέιρα. Φταίει και ο Φερέιρα, αλλά φταίνει και οι παίκτες. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν. Ψυχραιμία, αλλά να βρουν λύσεις. Ο Φερέιρα με τους παίκτες. Τη στιγμή που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, Στέργιο, να το πούμε και αυτό, έτσι. Στο Σαββατοκύριακο ζήσαμε έντονες στιγμές. Η πόλη. Αγρότικα και τέτοια.
Ευτυχώς τελείωσε αυτό. Τρεις μέρες μας ρίμαξαν στην κίνηση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε βήμα. Όχι, ευτυχώς, δυστυχώς. Ελπίζω να πήγαινε καλά. Δυστυχώς. Αυτό ελπίζω. Ο Κώστας λέει για το Βαρέλα, πάντως πανηγυρίζεται. Ο Δήμαρχος μας, βέβαια, αντί να πηγαίνει στα μπάσκετ, καλό θα ήταν να κανονίσει λίγο να έχουμε κανένα πάρκινγκ. Ο Δήμαρχος τι έκανε. Βέβαια, ναι, αντί να πηγαίνει στα μπάσκετ. Γιατί είναι φίλαθλος. Πολύ καλά κάνει, αλλά θα πρέπει να κοιτάξει λίγο και το θέμα. Αυτό που είπε με την αγρότικα, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν πειράζει. Ποια αγρότικα. Εδώ παίζει μπάσκετ το πάω. Μπλόκαρε όλη η πόλη τρεις μέρες, αλλά εμείς πηγαίναμε στα μπάσκετ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για και να κάναμε δηλώσεις για μια ομάδα. Κάναμε δηλώσεις για μια ομάδα. Πολεμάει. Μια χαρά ήταν Κώστα. Τι μια χαρά. Ο Δήμαρχος. Και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα. Είναι Δήμαρχος όλη τη πόλη. Μήπως πήγε στο μπάσκετ. Μήπως πήγε. Πού είναι μπάσκετ. Μάλλον κάποιο να του το πει. Όχι, δεν πρόλαβα. Γιατί πέφτει απίστευτο Μπινελί και ακούγονται όλα εδώ μεταξύ από την ΕΡΤ. Βρίζουν, είναι τρεις-τέσσερις που βρίζουν. Ναι, ποιους βρίζουν όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα. Όχι, νομίζω ότι βρίζαν τους δικούς τους παίκτες. Βρίζανε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και του Μπάγκο και γενικά, ναι. Και τους διαιτητές. Και τη διοίκηση για αυτά. Και τους διαιτητές. Ο ένας φίλος λέει ότι ο Κώστας για το Βαρέλα λέει πανηγυρίζατε ότι έμεινε. Ο φίλος ο Ντάγκαν, γνωστός, Ηρακλειδέας. Εύκολο στόχος ο Φερέιρα για τον πρόεδρο δεν έκανε μεταγραφή να μας πείτε. Το είπαμε. Το είπαμε και αυτό. Εμείς το είπαμε δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, λένε από τον Κορνίλιο. Να είστε καλά, παιδιά. Βαθυλακιώτης δουλεύει εκεί. Εντάξει, ο Κάμπος βγάζει τα καλύτερα παιδιά, το έχουμε πει αυτό. Ο Κάμπος. Ναι, ο Κάμπος Θεσσαλονίκης. Λοιπόν. Οχ, να, Σύλλογος Πολυτέχνων, το ξέχασα αυτό. Μπράβο, καλά που το θυμήθηκα τώρα. Τι λοιπόν, ζούμε, ρε παιδιά. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Να μην πάμε, γιατί πέρα 20. Ναι, θα πάμε. Σέρι. Ωραία, λοιπόν. Ο Άρης δεν έπαιξε στο μπάσκετ. Είχε ρεπό. Καλή. Ευτυχώς. Ξεκίνα, Κώστα. Αφού έχουμε διαφημίσεις, είπαμε. Όχι, δεν θα πάμε. Θα πάμε σε. Έλα, ρε παιδιά. Θα τις βάλω μαζί. Είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά. Ας πάμε με την μοναδική νίκη της πόλης μας. Το Σουκού, με τον Ηρακλή. Ο Άρης είναι, ρε φίλε. Στο ποδόσφαιρο. Α, και ο Άρης, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Τα ξεχνάς. Και ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Έριξε 5. Και ο Ηρακλής στο βόλι. Λοιπόν. Εντάξει, ο Ηρακλής έκανε πολύ καλή νίκη. Σημαντική. Νομίζω ήταν καλύτερο σαν ομάδα. Και το απέδειξε μέσα στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται πολλά να πούμε. Ήταν βάλσαμο πάντως όντως αυτή η νίκη. Σώζει και τον Άρη. Σώζει και τον Άρη. Σώζει ίσως και τον ΠΑΟΚ. Ήδη ρίχνει έναν από τους δύο. Γιατί όπως λέγαμε χθες στο γραφείο, ενώ βλέπαμε τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Κρωμά στο παλατάκι. 31 πόντους σου βαλεύει. Είναι δυνατόν. Ναι. Λοιπόν, μας έλεγε κάποιος, λέει, βλάκες, λέει, τι χάσατε, λέει, τι κερδίσατε, λέει, τον Πανιόνιο. Εάν έχανε ο Ηρακλής τον Πανιόνιο, είχαν πέσει και οι δύο, λέει, ήδη. Ο Πάο και ο. Και ο Άρης. Ισχύει αυτό. Γιατί? Έχει ακόμα 8 μάτς. Πόσες είχαν πέσει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα είχαν δύο νίκες διαφορά με όλους. Τώρα έχουν μία με τον Πανιόνιο. Τώρα κυνηγάς τον Πανιόνιο. Ναι, αλλά πες τον αυτόν που στο είπε, τον έξυπνο. Ναι, ναι, ναι. Ότι αν ο Πάοκ κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια, τελευταία αγωνιστή θα έρχνε εσένα, αν δεν είχες κερδίσει τον Πανιόνιο. Εντάξει, αυτό λέει. Ο Άρης θα έπεφτε. Εδώ λένε χάσε και από τον Κολοσσό, τώρα μου λένε. Χάστε και από τον Κολοσσό. Ναι, για να πέσουμε εμείς στο τέλος, πες τους. Για να, αυτό λέω κι εγώ. Ναι. Έχει χάρη που. Με 8 παιδιά δεν σώθηκε. Ευτυχώς έκανε τις επαφές του ο Άρης και θα γίνει αναδιάρθρωση. Θα γίνει, λες, Πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος. Πώς θα γίνει όμως η αναδιάρθρωση, λέει ότι κανονικά πέφτουν οι δύο χρυσαφέ. Με απόφαση. Και εδώ έλεγε ότι πέφτουν και έβγαλε νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση και δεν πέφτουν. Άλλο πάλι και αυτό. Ναι. Θα γίνει μια παρόμοια τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Που θα αλλάζει τον κανονισμό, που θα λέει ότι μπορούν να μείνουν στην κατηγορία εφόσον το δηλώσουν. Ή μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κώστα, θα το πω πολύ πιο εύκολο και αυτό θα γίνει στο τέλος. Θα αποχωρήσουν αυτοί που είναι ανεβούν. Να δώσει wild card. Wild card ή ΕΟΚ. Όπως έδωσε στη Δόξα Λευκάδες και δεν έδωσε σε εμάς. Και τώρα που θα είναι και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη, δεν θα δυσκολευτεί ο Βασιλακόπουλος να το κάνει. Αν ήταν μόνο ο Άρης, δεν ξέρω. Μια χαρά. Εντάξει. Δεν είναι σωστά. Οπότε μην, δεν χρειάζεται να φωνάζετε και να βρίζετε στο μπάσκετ. Με αυτού του δύο υπερπεκταράδες που φέρατε από που το πάνω ράφι. Στέργιο, πώς θα καταφέρετε. Που νομίζω ότι είναι λίγο χειρότεροι από αυτού που είχατε. Που είχε ο Άρης και έδιωξε. Δηλαδή πραγματικά. Και αυτό ο Μπράουν, ρε αγόρι μου, έβαλες δύο τρίποτα τα 9 μέτρα. Έχεις κάνει 15 και δεν έχεις βάλει ούτε ένα. Συγγνώμη, δεν τον ξέρατε τον Μπράουν ποιος είναι. Εγώ τον ήξερα, σας το έλεγα. Στον Άρη πάλι τέτοια έκανε. Τέτοια έκανε. Και κέρδισε εκεί μέσα. Μα αυτό είναι το στυλ του παιδιού. Ναι, αλλά τώρα είναι και 34. Αυτό είναι το στυλ του τελείως. Αυτός παίζει έτσι. Και την πληρώνει όταν. Και μαθαίνω, Κώστα, να μας πεις εσύ, μαθαίνω. Ναι, 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 ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει προπονητή. Να το πω. Ναι, πες το. Να το πω πάλι. Αποκλειστικό θα είναι. Αυτό το γράψεις. Ναι.
Το ναι. Σούλη Μαρκόπουλο. Αλήθεια. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Που το διώξανε. Όχι αυτοί. Προηγούμενοι. Ποιοι προηγούμενοι. Ζουρνατζίδης, Πρέλεβιτς και τα λοιπά. Ο Σταυρόπουλος για να φέρουν τον Ηλία. Ο Σταυρόπουλος ακόμη είναι χρυσανθέ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση δεν είναι καλή. Η ομάδα όντως έτσι όπως στήθηκε δεν είναι καλή. Παρέτηση Χαραλαμπίδη είχαμε, η οποία δεν έχει γίνει δεκτή. Ακόμη, τέλος πάντων, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Στέργιο, τι θα το κρατήσουνε. Για ποιο λόγο. Κοίταξε. Δεν έχουμε λεφτά. Καταρχήν. Αυτό πάλι με την παρέτηση επίσης μου κάνει. Θέτω τη διοίκηση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Πώς δεν την παρέτηση. Ναι. Άμα θες να φύγεις, ρε φίλε, φεύγεις. Ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις. Μπραουδάκι. Σωστό. Θέτω την παρέτησή μου στη διάθεση του Υπουργού. Δεν υπάρχει. Ρε φίλε, ή φεύγεις ή δεν φεύγεις. Δηλαδή, αχ, καλέ, με κράτησε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Μπραουδάκης τι φταίει, ρε παιδιά. Είπε για το παράδειγμα, είπα εγώ. Όχι, τι φταίει τώρα στη διάθεση. Δεν είδα στη συνάντηση. Καημένος. Την πλήρωσε από την τέτοια. Γιατί παραιτήθηκε. Γιατί είπαν ότι είναι στη συνάντηση. Ωραία. Και παραιτήθηκα γιατί δεν θέλω να υπάρχει σκιά και να πλήγει. Φύγε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Τι γραμμή. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη να μας βοηθήσει. Μας δίνουν γραμμή. Του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Η απόλυτη ηρεμία, ρε Νίκο. Ρε Νίκο. Τι τραβάς και φέρετε πίσω τις Κυριακές. Τι έγινε με τον Χαραλαμπίδη τελικά, έφυγε. Ποιο Χαραλαμπίδη, ρε φίλε. Κάτσε να πάρουμε τις ειδήσεις πρώτα. Ο Χαραλαμπίδης, νομίζω, δική του είναι η απόφαση. Δηλαδή, αυτός θα αποφασίσει οριστικά. Δεν νομίζω ότι από πλευράς διοίκησης υπάρχει έτσι, διάθεση να γίνει δεκτή η παρέτηση. Ναι. Χθες φαινόταν αρκετά έτσι χωλωμένος και στεναχωρημένος με την όλη κατάσταση, γιατί δεν ήταν μόνο η ήττα χθες. Ο Χαραλαμπίδης ξέρει καθημερινά την κατάσταση, γι' αυτό τη ζει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η στάση η πλευρά της ΚΑΕ, δηλαδή να υπάρχει ξαφνικά αλλαγή πλαίσης και να πει OK για την παρέτηση και να προχωρήσει για άλλο προπονητή. Όταν λέμε για κατάσταση, Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, τι εννοούμε, πληρωμένη δεν είναι η ομάδα. Έχει θέματα ο Χαραλαμπίδης λειτουργικά. Έχει. Η ομάδα πληρωμένη δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή τόσο τραγικά πληρωτή, ξέρω εγώ, είναι. Ναι, τέλος πάντων. Τι, ένα μήνα, ρε Χρήσανθε. Δεν νομίζω, Κώστα. Παραπάνω. Λίγο να μιλήσει ο Νίκος. Ναι, για πες Νίκο, συγγνώμη. Είναι αυτό το διάστημα της διακοπής. Ναι. Είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, θεωρητικά θα πει κάποιος ότι οκ, okay, έχασε το παιχνίδι, έχει μπροστά της τώρα κάποιες μέρες να ξεκουραστεί και μετά να δουλέψει και με τα δύο καινούργια πρόσωπα. Ναι. Για να κάνει τέλος πάντων την όποια αντεπίθεσή της για το τέλος, έτσι. Γιατί, οκ, okay, έχασε χθες, αλλά αν κερδίσει ένα μάτσο εκτός έδρας, ή το Ρέθιμνο ή το Νύφεσο, που πλέον γίνεται και αυτό ανάγκη, γιατί πάνω πράγματα. Σωστό. Την κατάσταση ξαναέχει τέλος πάντων σε ένα καλό σημείο για την παραμονή της, αλλά η καθημερινότητα του ΠΑΟΚ παραμένει πολύ δύσκολη. Ναι. Και δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει, πώς να το πω τώρα, θα το πω λίγο εύσχημα, δεν είναι ότι έχει τους πόρους τους ανεξάρτητους. Και περιμένει κάθε μήνα τέλος πάντων ότι και, okay, από εκεί θα πάρω τόσα. Και έχει κάποια στάνταρ έσοδα. Ναι, ακριβώς. Οπότε το διάστημα διακοπής είναι πολύ περίεργο για την ομάδα. Έτσι, και ο Χαραλαμπίδης είναι αυτός που το ζει κάθε μέρα την όλη κατάσταση. Ναι. Και η χθεσινή, το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι και ο ίδιος του βγήκε όλη η πίεση μέσα στο παιχνίδι. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε εκνευρισμός, δικαιολογημένος, έτσι. Ο κόσμος όταν βλέπει την ομάδα του σε ένα τέτοιο παιχνίδι να έχει αυτή την εικόνα και να χάνει, εκνευρίζεται, λέγονται πράγματα. Έφαγε όντως, έφαγε και αυτός Μπινελί και η ομάδα. Εγώ αυτό καταλάβαινα από την ΕΡΤ βασικά. Αλλά... Όλοι. Μπορεί να μην ήταν όλο το γήπεδο, αλλά... Η πίσω από τον πάγκο ήταν σίγουρα γιατί ακουγόντουσαν. Υπήρχε πολλές εκνευρισμός χθες. Ναι. Και καλά, φυσιολογικό είναι. Η ομάδα πέφτει. Έτσι είναι. Αυτό λέω. Απλά και ο Χαραλαμπίδης ζει πρώτη φορά όλη αυτή την κατάσταση. Το ήξερε πολύ καλά. Το που μπαίνει, έτσι, το ξέρει και πόσο Χαραλαμπίδη δεν είναι ένα παιδί που είστε στο ΠΑΟΚ πριν 2-3 χρόνια, έτσι, είναι στην ομάδα
καμιά δεκαριά χρόνια πάνω κάτω. Ναι. Ξέρει την κατάσταση. Απλά η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Και ίσως κρίνει να το σκέφτηκε ότι μήπως είναι ο ίδιος το πρόβλημα και αν παραιτηθεί να αλλάξει η κατάσταση. Μπορεί να σκέφτηκε κάτι άλλο. Να πέσει η ομάδα στα χέρια του, δεν είναι. Ξεκινάει μια προπονητική καριέρα και θα ξεκινήσει με υποβασμό του ΠΑΟΚ, φίλε. Ενώ δεν φταίει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω το παιδί και έχει κληρονομήσει πράγματα, έχει προβλήματα, έχει θέματα, έχει ζητήματα, το σκέφτεται και έτσι, σου λέει. Ναι, κοίταξε, προφανώς ο Χαρλαμπίδης μέσα στα παιχνίδια, έτσι, με όλη αυτή τη συνθήκη που περιγράφουμε, κάνει κάποια λάθη, έτσι, και χθες έχει κάνει, όπως έχει κάνει και σε άλλα μάτς. Αλλά αυτό είναι normal κατάσταση, έτσι. Δεν είναι ο έμπειρος προπονητής που έχει ζήσει τέλος πάντων τόσα πράγματα και μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις. Ναι. Έτσι. Απλά το χθεσινό παιχνίδι για κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει το πόσο επικίνδυνο ήταν και με τις αλλαγές που έκανε ο ΠΑΟΚ, χθες έγιναν όλα αυτά τα οποία φοβόταν κάποιος που καταλαβαίνει τι γίνεται. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ χθες μπήκε άσχημα και μετά δεν μπορούσε να γυρίσει το μάτς με τίποτα. Και έκανε όλα αυτά που δεν έπρεπε να κάνει. Το ότι στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο με τον κόσμο, λίγο με κανένα δυο σου που μπήκανε, πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό πλέον για τον ΠΑΟΚ το ότι προσπάθησε και έχασε, ξέρω εγώ, το τέλος. Πρέπει να πάρει τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει για να μείνει στην κατηγορία. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι μετά πριν το μάτς με τον Άρη, με την παρέμβαση του Σαββίδη και τους παίκτες που ήρθανε, δεν ήρθανε κτλ. Ήρθαν τώρα κάποιοι άλλοι δύο κτλ. Εγώ αυτό που αντιλήφθηκα και φάνηκε στο γήπεδο και με τα συνθήματα κτλ. Είναι ότι κέρδισα τον Άρη, σώθηκα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είσαι πολύ μακριά. Δεν είσαι πολύ μακριά. Δηλαδή, μια αντίληψη τέτοια υπήρχε σε αυτή τη. Στη υπερδέουσα ατμόσφαιρα. Ναι. Αλλά πρώτον, 100% δεν ισχύει αυτό. Και ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια στην έδρα του, και είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι okay, έχεις μάτς στην έδρα που μπορείς να τα πάρεις όλα, αλλά τι κάνεις αν δεν κερδίσεις ένα μάτς? Ήρθε αυτό το μάτς. Ήταν το χθεσινό με τον Κολοσσό. Ναι. Για μένα ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας πλέον, και πάντα στη λογική στην έδρα θα τα πάρει όλα μέχρι το τέλος, θα κερδίσει το Περιστέρι. Η ομάδα που είδα εγώ χθες πάντως, δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει το Περιστέρι. Γιατί χθες τη στράφωσε το μάτς από το ξεκίνημα, για διάφορους λόγους, έτσι. Και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και πρέπει να βρει έναν τρόπο να κερδίσει ή στη Λίμνο, μετά την διακοπή, ή στο Ρέθυμνο. Να κερδίσει μέσα στο ΑΚΑ την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να κερδίσει το Προμηθέα μέσα στην Πάτρα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οπότε πρέπει να βρει νίκες σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Μία νίκη ή δύο. Ας κάνει αυτό που πρέπει για Νίκο, να μείνει στην κατηγορία. Η ομάδα δεν παίζει άμυνα. Δεν παίζει άμυνα. Αυτό το πράγμα δεν είναι άμυνα. Όπως τα βλέπω εγώ, εντάξει. Προφανώς ξέρεις εμένα καλύτερα. Περί του μπάσκετ. Δεν παίζει άμυνα. Επιθετικά είναι Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς. Εντάξει. Το έχω ξαναπεί. Αν παίζαμε αυτό το μπάσκετ του Ποσειδόνιο, τα λέγαμε κάποια στιγμή αυτό που μπορούσε από τα 9 μέτρα. Ρε φίλε, πάρε παιδουλάκι. Φτάνει. Και τρίτον, Νίκο, εγώ πραγματικά, γιατί δεν είχα εικόνα 40 λεπτό, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με τη Σαραγώσα. Τα δύο νέα παιδιά δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν στον βαθμό που έπρεπε. Δεν το ξέρεις αυτό. Ειδικά για τους δύο καινούριους. Δεν ξέρω, είπα, δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα τώρα και να πεις ότι θα σε βοηθήσουν ή δεν θα σε βοηθήσουν. Μια χαρά τα παιδιά. Καλή είναι, απλά είναι και οι δύο στην ίδια θέση. Αυτό είναι πάλι γιατί πήρατε δύο παίκτες στην ίδια θέση. Τι είναι, παιδιά, τα είπαμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε δύο κινήσεις γιατί σε λίγο καιρό λογικά θα ξαναέχει μπαν και δεν θα μπορούσε να κάνει. Θα έρθει μπαν. Έτσι. Και σε παίρνει άλλο θέση. Τώρα πραγματικά, χωρίς ίχνος για το Σαββίδη κτλ. Δεν είπε ότι αυτά τα λύνει ο Σαββίδης, ότι τα πληρώνει αυτό, σώζει την ομάδα, φέρνει τους παίκτες. Πόσους τα πλήρωσε? Αφού θα έρθουν κι άλλα μπαν. Δεν θα τα πληρώσει όλα. Α, τι θα πληρώσει? Όλα τα έξοδα της ομάδας. Τι θα πληρώσει? Τρεις παίκτες. Το θέμα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι με όσα έγιναν πριν λίγο καιρό, τέλο πάντων ενεργοποιήθηκε ο Γιώργος Σαββίδης για να γίνουν κάποιες κινήσεις για την ομάδα με τον Μπράουν. Και με τους δύο που ήρθανε, τον Williams και τον Red. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα πράγματα που είναι ανοιχτά, τα οποία πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρόπους να τα καλύψει. Εννοείται. Και αφορούν την καθημερινότητα. Τα πάνη, για παράδειγμα, που λέμε. Το να έχεις μια
όσο δυνατόν καλύτερη ροή στις πληρωμές για να λειτουργεί η ομάδα όπως μπορεί. Σε όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό δεν έχει συγκεκριμένους πόρους. Και δεν έχει συγκεκριμένους πόρους όχι γιατί φταίει μόνο η διοίκηση τωρινή. Έτσι. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει χρήματα από την ΕΡΤ, για παράδειγμα, για να καλύψει υποχρεώσεις. Γιατί όλα τα χρήματα από την ΕΡΤ είναι χωρημένα από πέρσι σε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ λέω όμως ότι όλο αυτό με το Σαββίδι κοίμησε και, τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ότι όλο αυτό με το Σαββίδι, εντάξει, έφερε ένα εφησυχασμό όπως τα έφερε σε κάθε ομάδα, έτσι, δεν είναι μόνο τέτοιο. Ενώ το αυτό που έκανε πριν ο κύριος Κωνσταντινίδης και οι υπόλοιποι που βγήκαν και είπαν, παιδιά, χρειαζόμαστε 300 χιλιάρικα. Πέφτουμε, δεν μπορούμε να σωθούμε κτλ. Εκεί υπάρχει μια ενεργοποίηση. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Άρης κάνει αυτό. Παιδιά, δεν έχουμε μία. Ελάτε, ΛΑΕ, να βοηθήσεις. Και τσακώνει πέντε φραγκάκια. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το απόλεσε αυτό με όλο αυτό το κλίμα ότι παίρνει παίκτες ο Ιβάν, μας σώζει ο Ιβάν κτλ. Αυτή την αίσθηση την έχω απ' έξω χωρίς να ξέρω τις ειδικές παραμέτρους. Αυτή η αίσθηση που λες υπάρχει γενικότερα τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ. Πως ό,τι και να γίνει, στο τέλος θα βοηθήσει ο Ιβάν και θα δοθεί λύση. Ναι. Απλά είναι να παίρνει παίκτες, είναι σαν του ποδοσφαίρου τους παίκτες. Παίρνει ο Γιώργος, ναι. Εδώ που είναι η κατάσταση όμως, με τον ΠΑΟΚ να έχει 5 νίκες μετά από 18 μάτς στην Basket League και να κινδυνεύει πάρα πολύ πλέον για τον υποβασμό, δεν μπορεί να περιμένεις πάντα στο τέλος ότι θα έρθει ο Ιβάν και θα, ξέρω εγώ, πληρώσει πράγματα τα οποία είναι δική σου υποχρέωση να πληρωθούν και θα συνεχίσεις να υφίστασαι. Έτσι. Αναδιάρθρωση, φίλε μου, θα γίνει, μην ανησυχείς. Θα σε σώσω εγώ πάλι. Έχω κανονίσει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αναδιάρθρωσης. Γενικά, αν το δεις λίγο ρεαλιστικά, έτσι, για μένα η νίκη του Ηρακλή Κώστα προχθές στο Σοφία Μπεφόντα ήταν πολύ σημαντική. Α, μπράβο. Δηλαδή, εγώ ξέρω κόσμο ο οποίος το Σάββατο το μεσημέρι βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πανηγύριζε. Δεν έβλεπε ούτε πώς το λένε, το Basket League Show, ούτε τίποτα. Airplay 3 ήταν. Μόνο Μπεφόν, Airplay 1. Ναι, μόνο Σοφία Μπεφόν. Σούλερ. Εκεί μονοκάμερο. Τι τραβάμε. Πρόσχε, μην έρθει τελευταία αγωνιστική ο Σούλερ. Όντως. Και σε ρίξει. Και σηκώσει το game over ο Κούσης. Παιδιά, να σας πω. Πίσω από την μπασκέτα. Εντάξει, πέρα από αυτό, να σας πω κάτι. Ο Κολοσσός Νίκο, το ξέρεις ότι ακόμη δεν είναι Κολοσσός. Το ξέρετε αυτό, παιδιά. Είναι χολαργός. Ότι είναι χολαργός. Ναι. Ότι δεν εγκρίθηκε προμηνώσει μεταβίβαστο με το χώρο. Έτσι θα σωθούμε, να ξέρεις. Το ξέρω. Δεν εγκρίθηκε. Δεν εγκρίθηκε η μεταβίωση των μετοχών. Και πώς παίζει. Έλατε, πώς παίζει. Παίρνει πάλι τη Μαρούπα τηλέφωνο, ρε φίλε, να βγει. Εγώ θα σας σώσω. Στην Ξάνθη είναι, Νίκο. Με Μαρούπα και Αρκούδη. Με Μαρούπα και Αρκούδη. Με Μαρούπα και Αρκούδη θα σε σώσω, να ξέρεις. Στην Ξάνθη είναι η κυρία Μαρούπα. Και άλλες ομάδες δεν το έχουν κάνει αυτό. Σε κάποιο ραδιόφωνο της πόλης μας κάπου θα είναι. Σίγουρα θα μιλάει κάπου. Εννοείται. Και άλλες ομάδες θα το έχουν αυτό. Η μέρα χωρίς Μαρούπα, Νίκο, είναι μια χαμένη μέρα. Εγώ, Νίκο, ξέρω ότι δύο ομάδες σύντομα θα κληθούν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Μαρούπας και του Αρκούδη λόγω ενδείξεων, για κοινή ιδιοκτησία. Λόγω ενδείξεων. Θα δεις και τις αποδείξεις σύντομα κι εσύ. Αν υπάρχουν αποδείξεις, πολύ καλά. Σύντομα. Να σύντομα. Νίκο. Okay. Να επικρατήσει το δίκαιο, να εφαρμοστούν Νίκο, οι νόμοι. Νίκο, τώρα με ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ, να κάνουμε λίγο να εφαρμοστούν οι νόμοι, έχει δίκιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τέτοια μετά, Νίκο. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει ο νόμος. Μετά τη διακοπή πάει στη Λίμνο. Διπλό. Τι? Διπλό. Καλά, κρασιά. Διπλό. Μπούμπουρα! Και μετά μέσα. Καλά, ο Μπούμπουρα είναι ο Γαύρος και Φιλοαριανός, διπλό. Διπλάρα. Και μετά μέσα. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, με το Περιστέρι. Ναι, ναι. Εκεί θα ακουστεί το αντίο. Από τους ατρομητίστας που θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχασε από όλους. Ας κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει, να κάνει δύο νίκες και να πάει σε 7 νίκες. Μόνο σε εμάς ήρθε και κέρδισε το Περιστέρι. Τι από όλους. Μόνο από τον Άρη έχασε. Ποιος. Ποιος από όλους. Ευχαριστούμε, Νίκο. Και διώξαν τον Ζούρο. Το Περιστέρι. Ευχαριστούμε, Νίκο. Για οτιδήποτε συμβεί στο ΠΑΟΚ 4 και στο Λίμπερο το απόγευμα. Συγγνώμη, Κώστα, αλλά στο Ρέθυμνο χάσαν όλοι. Όντως. Λοιπόν, να δούμε τώρα και να προλάβουμε και το διάλειμμα. Ναι. 56 είναι, λοιπόν. Πες μου, Χρήστα, πάμε στους φίλους του Άρη. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 10. Το 7. Περίμενε. Το 7. Το αγαπημένο του νούμερο, το 7 πάλι. Ναι. Στέργιο, κατά τύχη. Αντώνιος Κυριάκου ή Κυριακού. Το κινητό σε 543. Άλλο. Και το 1. Και το 1. Το 3 πρέπει να Ραφαήλ Τσάπας. Τσάπας.
502. Κολλητός Τσάκα. Μασακού και ο Τσάπας. Αντώνιος Κυριακού ή Κυριάκου και Ραφαήλ Τσάπας ή Τσαπάς. Τσάπας. Τσάπας. Ωραία. Εντάξει. Και θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 18 για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 5. 5, ναι. Το 11. Περίμενε. Παναγιώτης Αχίνης σε 313. Άλλο. Το 2. Στέλλα Πορφύρη σε 554. Το 6. Κωνσταντίνος Χιώμος 258. Το 9. Δημήτρης Ζέρβας 003. Και το 16. Ο ξάδερος του δήμαρχου. Ναι, όντως. Πέτρος Τσιρόγλου σε 460. Παναγιώτης Αχίνης, Στέλλα Πορφύρης, Χιώμος Κωνσταντίνος, Ζέρβας Δημήτρης Τσιρόγλου, Πέτρος Αστήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Τετάρτη βράδυ στις 9.30. Πάρα πολύ ωραία ώρα. Θα τελειώσουμε κατά τις 12. Ζέστη θα έχει. Μια χαρά θα περάσουμε. Κατά τις 12 εννοείς από τα επεισόδια που θα γίνουν μετά. Δεν θα έχει κανένα επεισόδιο. Ενώ επεισόδια όχι με ξύλο και τα λοιπά. Τα επεισόδια από το αου αου αου. Δεν θα έχει τίποτα. Δεν θα, έχει, θα, κερδίσεις. Θα είναι βελτιωμένη ομάδα και θα πάρει σκορ. Όχι πρόκρισης, να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στους 4. Με αυτόν τον προπονητή θα βάλει, θα είναι βελτιωμένη. Ναι, πώς θα βελτιωθεί σε 2 μέρες. Θα βελτιωθεί. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Έτοιμο το. Α, και υπάρχουν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας να κινηθεί για τον οπαδό που έκανε ένα σκετσάκι. Ναι. Αυτό δεν το σχολιάσαμε. Που λέγανε ότι είναι ίδιος ο Καρυπίδης. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή τον βάλανε φωτογραφίες και τι κάνανε. Έλεος, τον δείξαν από πίσω ότι έχει μουσεί. Και φοράει το ίδιο κομποσκίνι. Και εγώ έχω, να, εγώ ήμουνα. Και εγώ το έβγαλα. Να, το πίτιδες, το έβγαλα. Εγώ έχω κομποσκίνια στο χέρι μου. Δηλαδή πραγματικά. Υπήρχε περίπτωση ένας να το πίστεψε αυτό. Περίμενε λίγο. Εσύ λες αυτό. Που βλέπω δημοσιεύματα. Και βγάλανε και Αργιανή ότι ήταν ο Σαββίδης. Περίμενε, μετά όμως, το είδες. Που βάλανε. Που υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι το πιστόλι που είχε είναι πραγματικό. Αυτός ο. Ναι. Καλά, λέει, δεν το συλλάβανε. Δεν είδα ούτε ένα χρυσάνθη. Για το πιστόλι. Εγώ δεν είδα. Συνάδελφος από την Ξάνθη. Μας ακούει τώρα κιόλας. Το έγραψε. Από τι έρχεται το μικρό του. Αυτό που σκέφτεσαι. Από πα. Από σίγμα. Νόπουλος. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αδερφός. Δεν διαψεύστηκε, λέει. Δεν κατασχέθηκε, άρα λέει πρέπει να ήταν αληθινό. Λοιπόν. Που φαίνεται ότι είναι από αυτό που είχε ο γιος μου, τους καπόιδες. Με καψούλες. Να μην κουράζετε από το φινάλε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και πάει τίποτα. Γιατί αυτό είναι. Να μην κουράζετε. Αυτό γιατί είναι. Γενικότερα. Αυτό γιατί είναι η επίθεση. Πέταξε ρούβλια. Ένα σκετσάκι έκανε, εντάξει. Χρυσανθέ, ναι. Για τις σαρδέλες τιμωρηθήκαμε με -3, έτσι δεν είναι, Στέργιο. Οι σαρδέλες στον μπάγκο, Κώστα, δεν είναι το ίδιο. Βρωμάνε οι σαρδέλες, τα ρούβλια δεν βρωμάνε. Ναι, όχι, τι. Τα ρούβλια δεν βρωμάνε, πολλοί τα προτιμάνε. Ναι, αλλά λένε. Ναι, αλλά λένε ότι δεν ήταν για τους γάβρους που λένε όλοι. Ότι για άλλο τιμωρήθηκε τότε ο ΠΑΟ. Επειδή μπήκε στο γήπεδο, φίλε. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, το -3 δεν το φάγε για τους γάβρους. Για την καθυστέρηση μια μισή ώρα κάτι. Αυτά. Δεν θυμάμαι. Τι αυτά, ρε Στέργιο, κάτσε εδώ, έχουμε θέματα. Αποχωρώ. Δεν θυμάμαι καν τι έγινε. Λοιπόν. Αύριο θα θυμηθούμε. Λίγο μετά τις 12. Αμέσως τώρα Κωστής Τσαρός. Ποιος αυτός. Να είστε όλοι καλά. Tomorrow. Γεια σας.